Έλα, 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 για πάμε, για πάμε. Καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό φετσπορόχο πίνω καψούριδες. Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες, ζουμουσό και αθλητήρι και αθλητήρες καμπτού το θε. Πάμε και σήμερα για δύο ώρια ράδιο ψυχοθεραπεία. Για αν την ψυχολαγωτισμό, ναι, ναι, πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε μια αυθεντικιά ζουμουσάδα με όλα τα αγνά υλικά. Ελάτε πουλάκια μου, ελάτε μου που κοβλάσταρα, ελάτε στην παρέα μας όπου κεράστε. Σε Ελλάδα και εξωτερικό, εντός, εκτός και με τα αυτά. Είτε είστε μουντρούχοι, είτε είστε κακόκεφοι, εμείς θα σας φτιάξουμε το κέφι, έτσι λέμε δηλαδή. Ελάτε να σκάσουμε ένα χαμογελάκι, να περάσουμε όμορφα, να αναλύσουμε τα θέματά μας, παραθλητικά και όχι μόνο, να μιλήσουμε για την Παοκάρα και όχι μόνο, να δούμε τι και πώς και να κληρώσουμε και σήμερα ένα υπέροχο τριήμερο στο Λουτράκι Αριδέα, στο Πόζαρ, στο υπέροχο ξενοδοχείο Φιλοξένια. Τους ευχαριστούμε, μας τα δίνουν αδέρτα τα τρίμερα και στέλνουμε το κοσμάκι να περάσει όμορφα. Κούτρανταν! Μεγάλος τραγουδιστής, φίλε! Ο Γιάννης Κούτρας! Σαν τον τζάμπα δεν έχει, φίλε. Μεγάλη υπόθεση. Όχι, πιο ωραία περνάς κιόλας, δηλαδή στο ίδιο μέρος, άμα πας και πληρώσεις. Στο ίδιο ακριβώς μέρος, να κάνεις τα ίδια πράγματα με το ίδιο πρόσωπο. Τις ίδιες ακριβώς συνήθειες. Να κάνεις τις ίδιες εκδρομές, τα πάντα όλα, τις ίδιες υγρασίες να μπεις. Δεν έχει. Άμα είναι τζάμπα, φίλε, είναι όλα πιο ωραία. Συμφωνείς, αγόρι μου. Αγόρι μου. Έχω, κυρίες και κύριοι, κι όσοι που την έχει τόση την αυτοεκτίμηση, την δίψα για να προσφέρει στην ηχοληψία, σταθμό στους ηχολήπτες, κυρίες και κύριοι, ο κονσολιέρης που βρίσκεται και σήμερα πίσω από τον πλυμπίκι και με ένα τεράστιο κουπί μας οδηγεί ως πραγματικός κονσολιέρης στα απάνεμα ύδατα των Ερτζιανών. Ένα θερμό ευχαριστώ, ένα τεράστιο ευχαριστώ. Το έκανα και βιντεάκι, τρομάρα μου, έχω μάθει και την τεχνολογία, το ανέβασα στον αθλητήριο, αλλά θέλω να το πω και live στον αέρα, λινέ που λένε, ζωντανά, ολοζώντανα και σπαρταριστά. Ένα τεράστιο ευχαριστώ για τις υπέροχες ευχές σας για τα γενέθλιά μου εχθές. 10 έκτου 71 ήρθαμε στον κόσμο αυτόν. Ο Κυρθάνος, ο Κυραλίκη έφτιαξαν αυτόν που σας τσιροκοπάει να πούμε και σας ταράζει τα πρωινά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους για τα υπέροχα λόγια σας. Το έχω πει πολλές φορές, τη λέω συνέχεια την κουβέντα, γιατί είναι αυτό ακριβώς που βγαίνει από μέσα μου. Αισθάνομαι ευλογημένος και προνομιούχος που μπορώ να εισπράττω τόσα λόγια αγάπης. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να τα γυρίζω πίσω με την καθημερινή παρουσία μας μέσα από τα μικρόφωνα. Να σας κρατάω παρέα, να προσπαθώ να σας φτιάξω το κέφι, να σας λέω αυτό που πραγματικά βγαίνει από μέσα μου, χωρίς φίλτρα, χωρίς γραμμές, ό,τι κατεβάζει η τρελή η γκλάβα μου, αυτό που κάνουμε. Σχεδόν 2 δεκαετίες, η σεζόν που θα αρχίσει την επόμενη, λέω τώρα Σεπτέμβριο ας πούμε, τέλη Αυγούστου, είναι η 20η χρονιά. Θα είναι η 20η, αυτό να σε λένε 20η και να ξεκινάς και την 20η χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας γεμίζουν ευθύνη, διότι δεν έχουμε δικαίωμα να προδώσουμε κανέναν από εσάς, δεν έχουμε δικαίωμα να σταματήσουμε να κοιτάμε κανέναν από εσάς τα μάτια και οφείλουμε να αφήνουμε τα δικά μας θέματα, τα δικά μας προβληματάκια, τις δικές μας ακεφιές. Μην νομίζετε ότι στη ζωή μας είναι όλα τέλεια, όλα ρόδινα, όλα υπέροχα. Έχουμε και εμείς τα θέματά μας. Όμως τα αφήνουμε έξω γιατί εσείς μας δίνετε δύναμη. Δεν θέλω να το κάνω πιο πολύ Βασιλάκη Σκάιλα στο θέμα. Αντίο ζωή, Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτσι, Μπέατα Σημακοπούλου. Κανονικά. Όμορφα και ωραία. Ένα θερμό ευχαριστώ. Δίνουμε και σήμερα δωράκλες. Θα γεμίσουμε το τραπέζι ενός από εσάς με κρέατα για έναν ολόκληρο μήνα. Να γουστάρει, να τρώει το τσιτσί του, μακάρι να τα έχει πραγματικά ανάγκη. Μην στέλνετε μήνυμα αν τα έχετε όλα πλουσιοπάροχα. Αφήστε να πάρει κάποιος που είναι πιο φτωχός, που είναι πιο πεινασμένος, που τα έχει πιο ανάγκη, που έχει μια ένδυα στο σπίτι του, που περνάει μια φάση τώρα. Υπάρχουν πάρα πολλοί νεόπτωχοι άνθρωποι, δυστυχώς. Μιλάμε εν έτη 2018, βγήκε αυτή η καινούργια λέξη. Θυμάστε 1985, 87, 90 τόσο που λέγαμε αυτός είναι νεόπλουτος. Μπήκανε τότε, πήρανε κάτι επιχορηγής, πήρανε κάτι αυτά παντού, λαμογές, ιστορίες αυτά, γεμίσαν λεφτά κάποιοι. Ήταν οι νεόπλουτοι. Και έπρεπε να πάνε να κάνουν επίδειξη με τα χρυσά τα Rolex, τα μπουζούκια, με τις βίλες, να πούμε, με τις γούνες, με τις ακριβές ξαπλώστρες στη Μύκονο κτλ. Τώρα δυστυχώς υπάρχουν οι νεόπτωχοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν τακτοποιήσει τη ζωή τους κάπως, ήξεραν ότι έχουν μια δουλίτσα, είχαν πάρει ένα δάνειο. Όχι για να περάσουν καλά, αλλά κυρίως οι περισσότεροι για να πάρουν ένα σπίτι, ξέρω εγώ, ένα στεγαστικό, κάτι ρε παιδί μου, και ξαφνικά βρέθηκαν στον δρόμο. Βρέθηκαν χωρίς τα απαραίτητα. Εμείς όσο μπορούμε θα δίνουμε και κρεατάκια και φαγητά και τραπέζια στη Λαδόκολα και
και εκδρομούλες. Όλα παίζουν ρόλο και η ψυχή, η υγεία. Θα μου πεις, άμα πάω, πάρω την κυρά και πάω ένα τρίμερο στο Λουτράκι, ξαναβρήκα τη δουλειά μου, ισώζομαι. Όχι, ρε φίλε, αλλά να αλλάξει παραστάσεις. Να φύγει λίγο το άγχος από το μυαλό, να ξελαμπικάρεις. Να σου δώσει αυτό το πράγμα δύναμη να γυρίσει και να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Τρουπώστε όπου μπορείτε με τις δουλειές. Χωθείτε το λέω σε παιδιά που βρίσκομαι έξω. Να ξέρεις, με πήραν εκεί φύλακα ή με πήραν εκεί σε αυτό το κατάστημα. Εντάξει, μπες εκεί, δεν είναι η δουλειά των ονείρων. Αλλά μπες όμως για να μην νιώθεις ότι είσαι ανενεργός. Και ποτέ δεν ξέρεις ποιος θα σε γνωρίσει εκεί. Αυτός! 1-0! Δεν ξέρεις ποτέ σε ποιον θα κάνεις εντύπωση. Δεν ξέρεις ποτέ ποια καραμπόλα μπορεί να γίνει. Αυτό έχω να σας συμβουλέψω εγώ τώρα. Εντάξει, δεν είμαι η Δήμονας, δεν είμαι ο ΑΕΔ, δεν είμαι, να πούμε, πώς το λένε, επαγγελματικός σύμβουλος. Όπως το νιώθω, σας το λέω. Φρεγάτα μου πανέμορφη, φρεγάτα μου πανόρια, σε βλέπουν και ζουλεύουνε τα άλλα τα βαπόρια. Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, το σημείο που μου εύχεται ο Χρήστος Κιώθης, αγοράκι μου! Αγοράκι μου, αγοράκι μου. Θέλω να σταθώ σε 2-3 γεγονότα που συνέβησαν μέσα στο Σουκού. Καταρχήν, ανοίξαμε τον μπιμπλίκι μας, γράφεται αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες και στέλνετε ό,τι θα σε κατεβάσει η κλάβα. Γλυκόλογα, πινελίκια, παραγγελιές, σουξουμούξου. Έχουμε να πούμε μια μεγάλη δικαίωση για το τραγούδι Συμπεθέρα που παίζουμε εδώ και πόσες μέρες. Δεν ξέρω αν το διαβάσετε το περιστατικό στο Αγρίνιο που ετοιμάζανε το γάμο. Άστο, σε λίγο, αγόρι μου, σε λίγο. Δεν κράτιεται, πουλάκι μου, δεν κράτιεται. Ετοιμάζανε γάμο. Τα συμπεθέρια για τα παιδιά τους. Μελλοντικά συμπεθέρια, έτσι. Ετοιμασίες ο γαμπρός, η νύφη, αυτά τα παιδιά δουλεύανε. Έφευγε από την Αθήνα η συμπεθέρα και πήγαινε συχνά στο Αγρίνιο όπου θα γινόταν ο γάμος. Εκεί ήταν ο συμπέθερος. 53 η συμπεθέρα, κολονάτη, περιποιημένη, με τα σέα της, με τα μέα της, καλοστεκούμενη που λένε. Και σε ηλικία μια χαρά, έτσι. Λοιπόν, 27 η κόρη, 53 η μαμά. Την έκανε μικρή λογικά, έτσι. Λογικά, ναι, βάτε, κάντε την αφαίρεση να δείτε. Και ο συμπέθερος κοτσονάτος, που λένε, ντούρος και ο συμπέθερος. Και κάπου εκεί στις προετοιμασίες, να κάνουμε το κρεβάτι. Κάπως το καταλάβανε λάθος που λένε να ετοιμάσουμε τον νηφικό κρεβάτι. Λένε, δεν το κοιμάζουμε κιόλας στην πεθέρα. Να δούμε, να πούμε, τα από κάτω, τα ελαττήρια. Τι παίζει, να δούμε αν αντέχει, αν είναι καλά τα στρώματα, αν έχουν τίποτα θέματα. Και έτσι λοιπόν έγινε ένα μπέρδεμα με αυτό το εικαστικό νέο. Ξεκινάμε σήμερα την εκπομπή μας, ξεκινάμε τη βδομάδα και έγινε μπέρδεμα. Γυρίζει η μέλουσα νύφη εκτάκτος από τη δουλειά και ανοίγει την πόρτα, τσακωτούς! Το συμπέθερο και τη συμπεθέρα, εδώ πέφτει φιλέ το άσμα. Τα τραγούδια είναι βγαλεμένα μέσα από τη ζωή, βρε. Έτσι με συμπεθέρα ξεκινάμε σήμερα. Μπορεί να είναι κοπελάρα. Τίποτα άλλο δεν σου πει. Έτσι. Μεγάλε Θανάση. Μεγάλε Θανάση είμαι εγώ. Άιντε συμπεθέρα, συμπεθέρα, σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Ωραία πράγματα. Ανοίξαμε τον μπλιμπλίκι μας, γράφεται αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες. Άστο να παίζει χαλάκι. Κάναμε αυτό που θέλαμε. Η ερώτηση τι έγινε με το γάμο, τι να γίνει. Διευρύνθηκε απλά το σόι. Πήγαμε σε βάθος. Κάναμε και διάφορους άλλους συνδυασμούς. Γιατί. Άσο ημίχρονο, δύο τελικό. Άλλη μια σημαντική στιγμή, πολύ σημαντική για μας, για όλους εσάς θα πω εγώ, είναι ότι την βραδιά του Σαββάτου στο συνεδριακό κέντρο Βελίδη, στο Σάββατο 9 Ιουνίου, μία μέρα πριν από τα γενέθλιά μας, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας μας βράβευσε για τα 5 χρόνια, συνεχόμενα 5 χρόνια αιμοδοσίας. 14 αιμοδοσίες έχουμε οργανώσει μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια και ας το πούμε έτσι με έναν όρο αθλητικό, τερματίσαμε τρίτη, πήραμε το χάλκινο μετάλλιο, είμαστε τρίτη πανελλαδικός σε συλλογή από μπουκάλες, από φιάλες αίματος, από μονάδες αίματος όπως τη λένε στην δική τους ορολογία. Και έτσι το ΑΧΕΠΑ μας βράβευσε και ο εθνικός φορέας αυτός, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν και πρώτα απ' όλους
όλους εσάς που αυτά τα χρόνια βρεθήκατε έστω και μία φορά για να δώσετε αίμα στις δικές μας αιμοδοσίες, είτε στο ΑΧΕΠΑ, είτε στο Παλατάκι, είτε στην Τούμπα, στο ναό, έξω από το γήπεδο. Ευχαριστώ όλους εσάς που αφήσατε τις οικογένειές σας, τα σπίτια σας, τις δουλειές σας, τον ελεύθερο χρόνο, την καφεδιά σας, την εξόρμησή σας στη Χαλκιδική, γιατί συνήθως κάνουμε και καλοκαίρι και είναι Σάββατα και Κυριακές, ή στην Πιερία. Και ήρθατε εκεί, δώσατε το αιματάκι σας και σώσατε, σίγουρα σώσατε μία ζωή. Βοηθήσατε έναν άγνωστο συνάνθρωπο. Σε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην κολόνα της αιμοδοσίας όλα αυτά τα χρόνια, τη Σοφία Ξανθοπούλου, η οποία ήταν φυσικά εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τα παιδιά που ήρθαν και είναι πάντα εκεί δίπλα, και την Χρύσα Άντσου, το Σίμο, το Γιαννάκη, φυσικά την Λιάνα, το Σωτήρη, τα παιδιά που είναι οικογένεια πλέον για μένα, και χάρηκα όσο και που ήρθαν οι γονείς μου και ήταν εκεί σε αυτή τη βράβευση, και τα παιδάκια μου, γιατί ήταν και ο Θανασάρας, ήταν και η Νεκταρία, ήταν και η Γεωργία, γιατί είναι στιγμές πάρα πολύ σημαντικές. Αυτές οι στιγμές σας ανήκουν. Εγώ θα ήθελα να μπορούσαμε να έχουμε εκεί όλους εσάς που δώσατε αίμα αυτά τα χρόνια και μας δώσατε αυτή τη διάκριση. Σε εσάς ανήκει ένα μεγάλο μπράβο, respect. Υποκλίνομαι με σεβασμό μπροστά σε όλους αυτούς που ήρθαν και έδωσαν ζωή στον συνάνθρωπό μας. Είτε είναι ακροατές της εκπομπής, είτε όχι. Είτε είναι παοξίδες, είτε όχι. Εμείς δίνουμε και για τον Αριανό, και για τον Ερακλειδέα, και για τον Ολυμπιακό, και για τον ΑΕΚΤΣΙ, και τον Παναθηναϊκό. Αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε. Εννοείται και για τον Αλβανό, και για τον Βούλγαρο, και για τον Πακιστανό, και για τον Ιταλό, και για τον Κούρδο, και για τον οποιοδήποτε άνθρωπο χρειάζεται το αίμα μας. Δεν ρωτήσαμε ποτέ που πηγαίνει. Εννοείται αυτά τα πράγματα, ούτε καν τα συζητάμε. Ούτε καν τα συζητάμε. Απλά αυτοί είμαστε. Αυτό είναι το Ζουμουσού. Και αυτό είναι ΠΑΟΚ. Και αυτή η ραδιοφωνική παρέα. Πολλά περισσότερα έχουμε καταφέρει. Ξεφύγαμε από το στενό πλαίσιο μιας απλής ραδιοφωνικής παρέας. Ξεκινήσαμε 5-10 άνθρωποι. Ο κύκλος μεγάλωσε. Γίναμε χιλιάδες. Θέλω να σας πω ότι μέσα στο Σουκού ξεπεράσαμε τους 11.000 ανθρώπους στην ομάδα, και αυτό είναι επίσης συγκινητικό. 11.000 άνθρωποι στην ομάδα μας, 11.036 μέλη συγκεκριμένα. Εκεί που όποιος σέβεται τη γνώμη του άλλου, όποιος σέβεται ότι είμαστε μια αγαπημένη παρέα που έχει λατρεία για τον ΠΑΟΚ, λατρεία για τη ζωή, για την αισιοδοξία, για να βοηθήσει τον συνάνθρωπο, μένει στην παρέα μας και το χαίρεται. Και βγαίνει από τη μοναξιά του, βγαίνει από την γκρίζα πραγματικότητα στην οποία μπορεί να ήταν, βγαίνει ίσως από την κατάθλιψη, από τη μοναχικότητα, και μπαίνει μέσα σε μια οικογένεια που μόνο να δώσει έχει. Τα παιδιά αυτά που είναι σε αυτήν την παρέα δεν σκέφτηκαν ποτέ να πάρουν, δεν σκέφτηκαν ποτέ τον εαυτό τους, δεν σκέφτηκαν ποτέ ιδιωτελώς, είναι εκεί. Έχοντας και τα ίδια τα παιδιά και τα ίδια ζουμουσάκια προβλήματα. Δεν είναι λυμμένα, δεν είναι όλοι πλούσιοι, δεν είναι όλοι βολεμένοι σε δουλειές. Δεν τα έχουν ταυτοποιημένα όλα. Έχουν τα δικά τους θέματα υγείας, επαγγελματικά, κοινωνικά, οικονομικά. Αλλά το αφήνουν στο πλάι. Και πρώτος τους σκοπός είναι να είναι εκεί με το χαμόγελο, να στέκονται όρθιοι και να μοιράζουν αισιοδοξία. Αυτό. Ή καμαρώνω για αυτή την παρέα. Δεν μπορώ να σας πω. Δεν μπορώ να σας πω. Το έχω πει και στους γονείς μου, το έχω πει και στην γυναίκα μου. Το λέω και στα παιδιά μου. Στην εκτερία που καταλαβαίνει ο Θανασάρας τώρα αρχίζει και παίρνει καμπάρι. Ότι έχω μια οικογένεια στο σπίτι και μια οικογένεια στο ραδιόφωνο. Και όσο κι αν ξένιζε κατά καιρούς διάφορους που έχω τέτοια σχέση με τους Σωκράτες, τι να κάνουμε. Δεν μπορώ να είμαι απόμακρος, δεν μπορώ να είμαι ψυχρός, δεν μπορώ να είμαι διεκπεραιωτικός, δεν μπορώ να βάλω όριο και γραμμή εγώ στο πώς δίνομαι στους ανθρώπους που είναι δίπλα μου και με αγαπούν. Τους αγαπώ κι εγώ χωρίς φραγή, χωρίς φραγμό. Και ας φάω πολλές φορές το μαχαίρι, και ας φάω την απογοήτευση. Και ας νιώσω την προδοσία, δεν πειράζει. Ας αλλάξει αυτός. Γιατί πρέπει να αλλάξω εγώ που θέλω να είμαι ανοιχτός με τους ανθρώπους. Έτσι σκέφτομαι, και συγγνώμη που σας κούρασα λίγο παραπάνω με αυτά τα θέματα. Ήμασταν εκεί λοιπόν, παραλάβαμε την διάκριση, και αυτό είναι μια μεγάλη ικανοποίηση. Το χαιρόμαστε με όλη μας την ψυχή. Σας ευχαριστώ και πάλι όλους. Δεν θέλω να πω παραπάνω πράγματα. Αυτά. 47. Πω, παρά και όσοι. Τι παίζει, ρε φίλε. Πρόσεξε. Κάποια στιγμή έλεγα, ξέρω εγώ, 29, 30, 31, 33. Έλεγα, ακόμα είμαι ποδοσφαιριστής. Έτσι. Ηλικία παίκτη. Σωστά. Μετά πας 37, 38. Λες, ηλικία ποδοσφαιριστή, αλλά τερματοφύλακα. Μετά 40, 41. Ο Ντίνο Τζο πήρε
Πήρε Champions League σε 41. Το σώζει. Champions League, πήρε Μουντιάλ. Το 1982, 41, ο Ροζέ μιλά στα 39, έβαλε γκολ στο Μουντιάλ. Λες τι γίνεται ρε παιδιά! Ρε παιδιά! Ρε παιδιά! Η τούρτα είναι σαν μανουάλι να πούμε, σαν κυροπήγιο! Μπροστά σε εκκλησία με τόσα χεριά! Τι παίζει, τι συμβαίνει! Γκριζάρουν οι κρόταφοι, περνάνε τα χρόνια, αραιώνουν τα μαλλιά, αλλά αυτή είναι η ζωή. Το θέμα είναι να αφήνεις στο πέρασμά σου πράγματα ωραία, να μπορείς να είσαι... Εντάξει, με τον εαυτό σου και με τους ανθρώπους. 47. Πόρε φίλε. Τώρα πλέον σε αυτήν την ηλικία τι. Αφήσαμε τον ποδοσφαιριστή και όσοι. Αφήσαμε τον τερματοφύλακας. Και είμαστε τώρα φέρελπης τεχνικός. Έτσι δεν είναι. Ο 47χρονος, ο νεαρός τεχνικός. Έτσι δεν πάει. 47 δεν είναι ένας νέος τεχνικός, νεαρός. Τέρε τι γίνεται ρε τι. Και τεχνικός διευθυντής μπορεί. Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, okay, και τεχνικός διευθυντής, δίκιο έχεις. Δίκιο έχεις, δίκιο έχεις. Αναβάσαμε το βιντεάκι, ευχαριστούμε και πάλι όλους σας για τις ευχές. Σε Ελλάδα και εξωτερικό, όλους σας. Όλους σας. Η ομάδα του μπάσκετ έκανε την υπέρβαση, είναι μεγάλη υπόθεση. Ας είμαστε ρεαλιστές, δεν μπορούμε να είμαστε πρώτοι και δεύτεροι. Βλέπετε ποιοι παλεύουν για την πρώτη και δεύτερη θέση. Παρεπιπτόντως μια και πήγα στο μπάσκετ. Και μπράβο στην ομάδα μπάσκετ που είναι η οικογένεια. Μπράβο στον Πάνε Πρέλεβιτς που ακόμα και μέσα στη χαρά δεν ξεχνάει να ευχαριστήσει τον Ιβάν Σαββίδη λέγοντας ότι δεν θα υπήρχαμε καν ως τμήμα χωρίς τον Ιβάν, χωρίς τη βοήθειά του. Και εγώ χωρίς τη βοήθειά του δεν λέμε στα λόγια μπράβο παιδιά, συνεχίστε, έρχομαι και στο γήπεδο να σας δω. Αλλά χώνει, Χωσέ Κουέρβο συνέχεια, Χωσάδας, συνέχεια, Πλερόπουλος, συνέχεια. Τις πιο πολλές φορές δεν είμαστε εκεί να τα δούμε. Σε διάφορες υποχρεώσεις. Σε διάφορες, συνέχεια, συνέχεια, χώνει εκεί. Μια και είπαμε. Για το μπάσκετ. Έφυγε ένας άνθρωπος που παρότι ήταν αντίπαλος, ήταν μόνο αγαπητός. Σε όλους. Σε όλους. Και μιλάω για τον Παύλο Γιαννακόπουλο. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τέτοια τρέλα με την ομάδα του που ξόδευε αφιδώς. Αυτή ήταν η καψούρα του. Είχε πει κάποτε ότι άλλοι έχουν το καζίνο, άλλοι έχουν τα μπουζούκια, άλλοι έχουν τέλος πάντων τα ακριβά αυτοκίνητα. Εγώ έχω, λέει, αυτή την καψούρα. Η καψούρα, λέει, είναι ο Παναθηναϊκός. Μπήκε και ο Σαββίδης, ο ιός Σαββίδης και ποστάρισε το κουράγιο στον ιό Γιαννακόπουλο. Έφυγε ένας άνθρωπος γλυκύτατος, ένας άνθρωπος που ποτέ δεν προκάλεσε, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν αγαπητός παρότι αντίπαλος, το ξαναλέω. Με παρέα κάποια στιγμή είχαμε κατέβει για ένα μάτς, το συναντήσαμε στο Κεφαλάρι και πήγαμε, του είπαμε, μας είδε με τις φανέλες του ΠΑΟΚ. Να σας πω πώς μίλησε για τον ΠΑΟΚ, με τι ζέση, με τι γλυκά λόγια. Άρε παιδιά, λέει, να ξέρετε ότι σας γουστάρω πάρα πολύ, μας είπε. Και ότι αν δεν είχα πάρει τον Παναθηναϊκό, λέει, θα γούσταρα, λέει, να πάρω τον ΠΑΟΚ. Μας το είπε έτσι μέσα, με όλη του την καρδιά, ας πούμε, χωρίς να χρειαστεί ούτε να μας κολακέψει ούτε τίποτα. Αυτά. Γι' αυτό και χθες που έφυγε από τη ζωή, όλοι μας. Και εμείς, ΠΑΟΚτσίδες, αλλά και όλοι, ΑΕΚτσίδες, Ολυμπιακοί, όλες οι ομάδες έβγαλαν ανακοινώσεις για έναν άνθρωπο που πέρασε και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. Ιδιαίτερα αγαπητός. Παρότι, το ξαναλέω, αντίπαλος. Γι' αυτό και είδατε ότι σύσσωμη η αθλητική κοινωνία και όχι μόνο αποθέωσε αυτόν τον άνθρωπο για αυτά που έκανε και πρόσφερε. Μακάρι και διάφοροι άλλοι παράγοντες που ακολούθησαν αντίπαλοι στις ομάδες Αθήνας να είχαν το ίδιο κυμπαριλίκι, την ίδια ευθύτητα, την ίδια εντυμότητα που είχε αυτός ο άνθρωπος, ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Αυτό, τελεία βάζω εδώ. Προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ, η ταινία για την κατάκτηση του κυπέλου. Η συγκλονιστική ομιλία του Ρασβάν πριν τον τελικό. Αγωνιστικά σας ζητώ να είμαστε συμπαγείς και επιθετικοί. Και να μην αφήσουμε χώρους στον αντίπαλο. Αλλά δεν χρειάζεται να σας πω πολλά. Το μάτς θα κριθεί πριν μπούμε στο γήπεδο. Θα κερδίσουμε γιατί πιστεύουμε σε αυτούς μας. Και σε όσα πετύχαμε 8 μήνες τώρα. Θα το σηκώσουμε το τρόπαιο στο τέλος της μέρας. Γιατί δουλέψαμε, γιατί έχουμε θέληση, γιατί δώσαμε τα πάντα. Το ξέρω και το ξέρετε καλά. Αυτοί είμαστε. Γι' αυτό και αυτό θα δείξουμε. Θα το κερδίσουμε με το μαχητικό μας πνεύμα. Όλοι θα καταλάβουν ότι σήμερα
με το τελευταίο σφύριγμα θα υπάρχει ένας μόνο νικητής, ο ΠΑΟΚ. Σου είχαμε σούρι τόσα πολλά όταν ήρθες. Το έχω πει πολλές φορές. Ουδής άλλος δεν είχε ξεκινήσει με τόσο αρνητικό κλίμα εις βάρος του. Όχι άδικα, εύλογα έχεις προκαλέσει και εσύ με τον τρόπο σου εδώ μες στην Τούμπα. Γενικότερα, ήσουν μια αντιπαθητική φιγούρα. Κατάφερες και μαγιά σου και μπράβο σου. Πρώτον, με τη δουλειά σου, με αυτό που παρουσίασες, με αντίξιο συνθήκες γιατί ήρθες με σούση στη σεζόν. Με το σύνολο όπως το έδεσες, με το πώς διαχειρίστηκες τις φίρμες της ομάδας, τις δύσκολες στιγμές, με το πώς έδεσες αυτούς τους παίκτες, με το πώς μετέτρεψες ένα συνονθήλευμα, ένα άναρχο πράγμα, αυτό που είχαμε δει στην αρχή της χρονιάς από τον Στανόγεβιτς, ερωτηματικό προπονητή Στανόγεβιτς, αυτό το μετέστρεψε μια αρμάδα που μπήκε μέσα στο ΆΚΑ και πραγματικά κυριάρχησε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, σε κάθε γραμμή, σε κάθε σπιθαμή του γηπέδου. Γι' αυτό λοιπόν σε ευχαριστούμε και είσαι πρώτος μάγκας. Λέγαμε τότε που όλοι σου ασκούσαμε κριτική. Γύρνα το και εμείς πρώτοι θα σε αποθεώνουμε στο τέλος της χρονιάς άμα καταφέρεις να φτιάξεις ομάδα και να πάρεις τίτλους. Κατέκτησε το double, μην το ξεχνάμε αυτό, μην ξεχνιόμαστε. Οι μείον 9 βαθμοί ήταν έτσι θελικά νταβατζιλίκη αφαίρεση. Και διορισμός ενός άλλου πρωταθλητή, μιας χάρτινης πρωταθλήτριας, εμείς είμαστε νταμπλούκοι μες στον αγροτικό χώρο, το κατάφερε αυτό πράγμα ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Και δεν έχω κανένα πρόβλημα χωρίς φιδό να του πω να τα καλά λόγια. Όχι μόνο για αυτά που παρουσίασε μες στον αγροτικό χώρο σαν ομάδα, αλλά και για τις δηλώσεις στο τέλος που χωρίς να σκεφτεί καθόλου την καριέρα του, χωρίς να σκεφτεί δημοσιοσχετίστηκα γιατί να κλείσω την πόρτα, είδα τον Ζουνίδης. Ποτέ κακή κουβέντα για την ΑΕΚ. Ποτέ! Κακή κουβέντα για τον Ολυμπιακό. Ποτέ κακή κουβέντα για τον ΠΑΟΚ. Όλο γύρω, 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 γύρω. Κλατς. Πάρ' τον τώρα στην ΑΕΚ. Προπονητή. Ο Λουτσέσκου δεν λογάριασε τίποτα. Δεν στρογγύλεψε τα λόγια του. Βγήκε. Του στάχωσε κατά κέφαλα. Με μπινελίκι. Ότι είστε ψεύτες. Ότι είστε κλέφτες. Ότι ήρθατε εδώ. Και ο ένας, ο κόκκινος, έπαιξε θέατρο. Και ο άλλος που φοβήθηκε να ξαναβγεί ντεμεκ τρομοκρατημένος. Αυτοί είστε. Ήρθατε και μας κλέψατε. Και όπως έλεγε χαρακτηριστικά, 70 points, one game less, we are the champions. Και καλά έκανε. Πιάστηκα τώρα από εκεί, γιατί είναι ένα απόσπασμα από την ταινία που πραγματικά εντυπωσίασε. Έγινε η πρεμιέρα της ταινίας The Final Κύπελο, Final 2018, The Movie. Και όσοι ήταν εκεί εντυπωσιάστηκαν. Μέσα στα άλλα που προβλήθηκαν, ήταν και δηλώσεις του Αντελίνο Βιερίνια, διψασμένοι είμαστε και προχωράμε. Αυτή ήταν μόνο η αρχή. Ο οποίος Βιερίνια μίλησε και μέσα στο Σαββατοκύριακο και δήλωσε ότι ξέρετε ποια είναι η αγαπημένη θέση, γιατί το ρωτάνε όλοι το ίδιο πράγμα τώρα. Όλοι. Τι θα γίνει, θα μείνεις εκεί, αριστερό μπακ, ή θα ζητήσεις να παίξεις μπροστά. Και είπε ο άνθρωπος, ξέρετε πάρα πολύ καλά ποια είναι η αγαπημένη μου θέση, δεν χρειάζεται να το πω, σας το έχω πει. Το ξέρει και όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ, το ξέρουν όλοι. Ποια είναι η αγαπημένη μου θέση, ο άνθρωπος θέλει να παίζει μπροστά. Όμως, ο Ρασβάν Λουτσέσκου γνωρίζει καλύτερα από μένα και με χρησιμοποιεί εκεί που θέλει αυτός. Για μένα έχει σημασία να βοηθάω την ομάδα όσο περισσότερο γίνεται. Να πετυχαίνει τους στόχους. Το ποια θέση ήταν αυτή, αποφασίζει ο προπονητής. Για σαν του μάγκα. Σε γουστάρουμε, γι' αυτό και βγήκε MVP. Γιατί πέταξε το εγώ σου κάτω από την ομάδα, γιατί είσαι η φίρμα, είσαι ο πρωταθλητής Ευρώπης, είσαι ο πρωτοκλασσάτος. Θα μπορούσες πολύ άνετα να κάνεις μουτσουνίτσι και να πεις παιδιά τι έγινε. Εγώ ήρθα από την Wolfsburg για να παίζω αριστερό μπακ, να είμαι ο Αντιλεβέκ, ο Αντιλέοβατς, σοβαροί είστε. Δεν υπάρχει περίπτωση, μη με δοκιμάσεις εκεί, δεν υπάρχει περίπτωση, εγώ είμαι αριστερό half extreme. Έπαιξα τόσα χρόνια στη Γερμανία δεξί μπακ, άκυρο. Και δεν του λέγε κανένα τίποτα δηλαδή. Έτσι, δεν έβγαινε να το πει έτσι δημοσίως, αλλά το ζητούσε από τον προπονητή του. Ότι κύριε, δεν γίνεται εγώ εδώ πέρα πίσω. Τώρα στα γεράματα να πούμε στα 32 να με βάλει αριστερό μπακ. Όχι μόνο έπαιξε και έθελξε. Ομόρφινε, γλύκανε όλο το παιχνίδι. Αυτός όταν είχε την μπάλα στα πόδια του, νιώθαμε μια ασφάλεια. Νιώθαμε μια εσωτερική ηρεμία, μια ζεστασιά ότι θα γίνει αυτό που πρέπει. Όταν έπρεπε το παστέλωσε, το κρατούσε τον γκολ το καλό για τον τελικό. Ο μπαμπάς Βιερίνια και η στιγμή που κλωτσάει την πινακίδα και τρυπάει το πόδι την πινακίδα είναι μέσα στις 4-5
πιο δυνατές στιγμές την τελευταία 20ετία στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Μαζί με κάποιες ακόμα. Ξέρετε ποιες είναι. Όταν ύψωσε το Λάβρο Μουσλίμοβιτς μέσα στην πόλη, όταν ο Πάμπλο έκλαψε και πήγε και του σκούπισε τα δάκρυα ο Μουσλίμοβιτς, όταν ο Βαρέλα αγκάλιασε το παιδί του και έκλαψε. Υπάρχουν στιγμές συγκεκριμένες που είναι πολύ δυνατές. Έτσι λοιπόν ο Αντελίνο, και το καταλάβατε όταν ακούσατε την είδηση ότι ανανεώθηκε ή μάλλον παρέμεινε ο δανεισμός του Γιαννούλη στην ομάδα του Ατρομήτου για έναν ακόμα χρόνο. Αυτό τι λέει? Ότι δεν θέλω να σε κάψω, να ξέρεις, αριστερό back half του χρόνου θα είναι πάλι ο Αντελίνο. Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Ή αλλιώς, γιατί να χαλάσω μια πετυχημένη συνταγή? Για ποιο λόγο? Πού να βρεις τώρα αριστερό back half με τέτοια τεράστια προσωπικότητα? Με τέτοια τεράστια δυναμική? Τόσο εμφατικό, σαν χαρακτήρα? Σαν, δεν είναι μόνο Βιερίνη αγωνιστικά ότι έπαιξε και ήταν άριστο στη θέση. Είναι όλο αυτό που έφερε μαζί του. Οι δηλώσεις του, ο αρχηγός που μπήκε μπροστά, η δύσκολη στιγμή τότε που ο Ιβάν μπήκε μέσα, το θυμάστε. Εκεί λοιπόν, αρχηγός με κεφαλαίο Α, αρχηγός και φάρος για τους υπόλοιπους, για τους πιτσιρικάδες, για τους άλλους, όταν η φίρμα της ομάδας υποτάσσει το εγώ και μπαίνει στην υπηρεσία του συλλόγου και λέει αριστερό μπακ εγώ, τι θα πει ο άλλος, ο πρωτοκλασάτος? Ότι εγώ δεν παίζω εκεί, ή εγώ δεν κάθομαι στον πάγκο, ή δεν μου αρέσει το σύστημα, ή δεν γουστάρω να βγω για προπόνηση? Όταν βλέπεις ότι ο πρώτος δίνει το παράδειγμα, ακολουθείς θέλοντας και μη. Αυτά, πάμε σε διάλειμμα, ξαναλέω, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, 1,24 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Μην ξεχνάτε ότι βάζετε και οτιδήποτε εκτός από το ονοματεπώνυμό σας μόνο στην, στο μήνυμά σας, για ένα τριήμερο στις Θερμές, στο Λουτράκι Αριδέας, στο ξενοδοχείο, όχι Θερμές, στο Φιλοξένια, στο άλλο ξενοδοχείο του Ομίλου, στο Φιλοξένια, και κρέατα ενός μήνα από το κροπολείο Μιχάλης στον Εύωσμο, Μενελάου 29, εκπληκτικό κροπολείο, μοναδικό σε όλα του, πεντακάθαρος, ευγενέστατος, χαμογελαστός, γι' αυτό τον αγαπάει όλη η πόλη, γι' αυτό έρχονται από την άλλη άκρη της πόλης, έρχονται για να πάνε στο Μιχάλη, στον Εύωσμο, έρχονται και ψωνίζουν εκεί, από πολύ μακριά, γιατί ξέρουν ότι όλα είναι εκλεκτά και πεντακάθαρα, για τα παιδιά τους, για την οικογένειά τους. Εσείς θα κληρωθείτε στο τέλος. Και κρέατα ενός μήνα και τρίμερο. Θα πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Μπουκάρουμε, μπουκάρουμε, μην ξεχνάτε, μην ξεχνάτε. Ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδη Νικολάηδης, χορηγός πρώτης ώρας. Όλα θα τα βρείτε εκεί. 51 χρόνια προσφοράς, ειδικά Sony τηλεοράς, εκπληκτικές, με φοβερές οθόνες, φοβερά χρώματα. Δεν ξεχνάτε, για γυαλί, οπτικά Μανολόπουλος, Optics Stores Μανολόπουλος, τρεις γενιές και ηλίου και οράσεως και φακούς επαφής και τα πάντα όλα εκεί στην παραγή Τσαλτάρη 22, δίπλα στον Αγιώργη στην Νεάπολη. Απόλυτη εμπειρία στο γυαλί, η οικογένεια Μανολόπουλου. Φυσικά όλα στα όρθια, το καλύτερο γυράδικο στην πόλη, κορυφαίος χοιρινός ή κοτόπουλο γύρος, ψητά της ώρας, φυσικά η σκεπαστή, εννοείται, κοτόπουλο στη Σκάρα, Λεωφόρο Στρατού 18, 837 166, και καλωσορίζουμε από σήμερα, σαν χορηγό πρώτης ώρας, τη Βολτέρα, ενιαίο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας. Εκεί θα καταλάβετε ξεκάθαρα το όφελος στον καταναλωτή, η Βολτέρα. Έρχεται πιο κοντά σε όλους τους Θεσσαλονικείς με εγγραφεία και εδώ στη Θεσσαλονίκη και με ένα τηλεφώνημα στο 2310-475-308. Δεν υπάρχουν κλίμακες κατανάλωσης με διαφορετικές χρεώσεις, δεν υπάρχει μηνιαίο πάγιο, δεν υπάρχουν χρονικές δεσμεύσεις με ρήτρες αποδέσμευσης, γιατί απλά Βολτέρα σημαίνει ενεργειακή ελευθερία. Ξεκάθαρα, 475-308. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς, 2310-287-888. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με κληρώνουμε τριήμερο στο Λουτράκι Αριδέα, στο Φιλοξένια και κρέατα ενός μήνα από το Κροπολείο Μιχάλη στον Εύωσμο. Καλημέρα σας, νέοι. Γεια σας. Γεια σας. Έλα ρε Κωνσταντίνε, πρώτος είμαι. Καλώς το παιδί ρε Κωνσταντίνε. Έλα, έλα ρε φρέσκο παππού. Καλημέρα φρέσκο παππούς. Μια χαρά θα πάει ρε. Άκου να δεις, οι παππούδες είναι πάντα φρεσκοπαππούδες. Πάντα. Να πω, πάντα. Να πω, να τους ζήσει και σε μία φρεσκογιαγιά, την Ελένη μας που μας καθαρίζει εδώ, την κυρία την μπράβο, αγαπημένη μπράβο. Που έγινε γιαγιά, εχθές έγινε γιαγιά απ' έξω το πρώτο της εγγόνη. Ωραία Ελένη, μπράβο και μία, Ελένη. Μία εγγόνα χέρισε, και είναι σήμερα μέσα στη χαρά της ευτυχισμένη. Φρεσκογιαγιά, γεια σου Ελενίτσα μου. Κυρία που μας καθαρίζει εδώ. Μια γιαγιά. Να τη δώσει τα χαιρετίσματα και από μένα. Έτσι. Για πάμε λοιπόν, Κωνσταντίνε, μου σ' ακούω. Φιλαράκι, Κωστάκι.
Άκου να δεις τώρα, θα πούμε μερικά πράγματα. Καταρχάς, πριν πω κάτι άλλο, βάζεις και στα τηλέφωνα, από τα τηλέφωνα το... Ναι, ναι, κανονικά, κανονικά. Ισχύει ο διαγωνισμός πάντα, βάζεις ειδικά. Βάζεις 476, μπράβο. Γιατί πήγα, έμενα πάρα πολύ ευχαριστημένο στο Λαράκι. Όποιος θα πάει θα το καταλάβει. Α, και πήγες, θα πήγαινε. Πήγες τέτοιο, στο φιλοξενία. Βέβαια, δεν έτυχα πριν ένα μήνα. Πού να θυμάμαι, αγόρι μου, που σε έχω κληρώσει. Δεν θυμάμαι, Κωστάκη μου. Δεν θυμάμαι. Ναι. Αδερφέ, δεν θυμάμαι τι έχω πει πριν 5 λεπτά. Έχω κάψει φλάτζες. Πού να θυμάμαι. Άμπρα μου. Ξέρεις τι έγινε. Σε αντιμετωπίζουν όχι σαν κουτραδόρο. Τι λες, φίλε. Εννοείται. Έπρεπε να δω για δύο μέρες 100-100. Εννοείται, εννοείται, φίλε. Με περισσότερη προσοχή. Και τα παιδιά πολύ, πολύ μεγάλη. Έτσι. Λοιπόν, Κωστάκη. Να μην ξεχάσω γιατί εγώ δεν έχω Facebook και τέτοια εργαλεία δεν τα μπορώ. Ήσυχος είσαι, φίλε, ήσυχος και πολύ ήρεμος. Δεν. Χωρίς τα διαόλια. Λοιπόν, να σε πω να τα εκατοστήσεις, χρόνια πολλά. Να σε χαίρονται όλοι όσο αγαπάς. Σε υπερευχαριστώ. Δηλαδή μου λες να ζήσω μόνο 53 ακόμα και γεια σου. Αυτό. Όχι ρε φίλε. Πώς, αυτό μου λες. Άλλα 53 και φτάνει. Τέλος, γεια σου! Παλάρας, πώς λέει, ο παππούς μέλησε 116 χρόνια να πούμε. Πού να ξέρουμε τι γίνεται. Γιατί. Λοιπόν, να πω και ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά του μπάσκετ. Καθαρίσαν την υπόθεση στην τρίτη θέση τσακατσάκα. Σκουπίτσα. Σκούπα. Μπράβο. Έτσι. Χλάτς κλούτς που θα λέγει λοιπόν, η Τουλάρα. Καθαρίσαμε. Χλάτς κλούτς που έλεγε η αίμνηση τώρα. Να πω ένα μεγάλο μπράβο και σε όλους εσάς, Κώστα, που διοργανώνετε αυτά τα πράγματα με τις αιμοδοσίες. Λοιπόν, σε όλο τον ανώνυμο αιμοδότη, γιατί έχουμε πολύ μεγάλο θέμα με τα αίματα, ρε φίλε. Φυσικά. Πάρα πολύ μεγάλο. Ξέρεις τι να αγοράζει φυσικά από την Ελβετία, ρε φίλε. Να σε λένε αυτός που τους λέμε ψυχρός, το ένα το άλλο να δίνουν αίμα, να είναι συνειδητοποιημένοι και εμείς να πούμε. Έτσι. Γιατί να μην δίνουμε, να μην δίνουμε παοξίδικο αίμα, φίλε, τι ωραία, ε. Παοξίδικο και που δεν είναι μόνο παοξίδες, έτσι το χαβαλέ κάνω τώρα. Ναι, ναι, σε όλο τον κόσμο. Όλοι το χρειάζονται. Εγώ επειδή έδωνα πολλά χρόνια Κώστα και είδα πολλά πράγματα εδώ μέσα. Έρχονταν ο άλλος. Τέλος πάντων για ένα-δύο μπουκάλια εν παρακαλούσε. Δηλαδή δεν ξέρω ρε παιδιά, αλλά εμείς ήμασταν καμιά 50 άτομα εδώ δίναμε, οι γνωστοί. Και λες τώρα, υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να πει τον άλλο, ξέρεις, δώσε κάτι για να σε δώσει το αίμα. Τι να πω, δεν νομίζω. Δεν παρασκευάζεται, δεν κατασκευάζεται. Μόνο ποιος είναι ο πιο πλούσιος, αυτός ένα μηδέν. Ο Bill Gates, τι είναι πιο πλούσιος, είσαι ήχηδες. Βρε, ήρθε η γυναίκα. Ήρθε η γυναίκα από τη δράμα, ήθελε τρεις φιάλες. Τη δίνω εγώ δύο, μία επιτόπου και μία που είχε δρόμπες και ένας φίλος. Ναι. Και με βάζει κάτι στην τσέπη, βλέπω ένα δεκαχίλιαρο, λέω, σε παρακαλώ. Δεκαχίλιαρο σε δραχμές, έτσι. Ναι. Σε δραχμές. Σε δραχμές, ρε φίλε. Λέω, άκου, σε είπε κανένας, κυρία μου, τίποτα όχι, για... Λίποτα. Με λέει, όχι, εντάξει, να ξέρω τι να κάνω. Πάνε, λέω, πάρε ένα πεντακουσάρικο, βάλτε στον Άγιο Παντελεήμονα, εκεί μέσα στην εκκλησία μας, άναψε μία λαμπάδα και τελείωσε. Αυτό. Ε, κύριε Κωστάκη μου, λοιπόν, σε φιλώ! Ζουμουσού, αδερφέ! Όσο ποτέ! Όσο ποτέ! Να ξέρετε, έρχονται ωραία πράγματα. Θα περάσουμε ένα ωραίο καλοκαιράκι. Το κύμα το ακούτε. Κατά καιρού στην εκπομπή εδώ, το κύμα που μας γαργαλάει τις παντουσίτσες και ό,τι άλλο έχει ο καθένας να γαργαλίσει. Δηλαδή, είπα, εξαρτάται. Φοράς μαγιό κολλητό, αυτό που είναι σαν σλιπάκι, ή το άλλο που είναι βερμούδα, ανοιχτή φαρδιά βερμούδα. Και όπως είσαι ξάπλα εκεί στην ακροθαλασσιά, έρχεται και σου γαργαλάει τα ακροδάχτυλα και τις πατούσεις. Εννοώ, αλλά μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς το κορίτσι. Καλώς το κορίτσι. Καλή εβδομάδα. Πήρα να σου πω χρόνια πολλά προσωπικά, γιατί έχω πάρει κάποιες φορές το τηλέφωνο και έχω μιλήσει μαζί σου. Σε ακούω κάθε μέρα φυσικά. Εύχομαι να τα χειράσεις, να είσαι γερός, να σε χαίρεται η οικογένεια, να σε χαιρόμαστε εμείς που σε ακούμε καθημερινά και να μας κάνεις έτσι ωραίες εκπομπές. Σε ευχαριστώ φυσικά πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία τα λες, υπέροχα, δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ. Ναι. Να είσαι καλά. Πες μου να σε βάλω και στην κλήρωση, έλα. Ναι, ονομάζομαι Μάρο και 395 το τηλέφωνο. 95. Να είσαι καλά, Μάρο μου, σε ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σου. Καλή σου μέρα και πάλι χρόνια. Γεια σου, κορίτσι μου, γεια. Πάμε παρακάτ! 2310, μην παίρνετε 23, δεν σηκώνουμε. 2310-287-888, ναι! Καλημέρα, Κωστή! Καλώς το κορίτσι! Τη Σοφία είμαι, 103. Γεια σου, Σοφάκη! Γεια σου, Σοφάκη! 103 παλιά. Καλή εβδομάδα! Συχνότητα. Χρόνια σου πολλά, αγορίνα μου, να σε χαιρόμαστε. Σε ευχαριστώ. Η οικογένειά σου και εμείς, πάντα έτσι ευδιάθετος και ωραίος. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να... Δεν αναφέρθηκες καθόλου στις δηλώσεις του Καρυπίδη.
Όχι, καθόλου και δεν έχω καμία διάθεση να χαλάσω το κέφι μου. Ένας κύριος Ζαμπέτας βγήκε στον κύριο Ζαγόρα και είπε κάτι πράγματα που έπεσε άς, από τα σύννεφα. Άς. Εγώ θέλω να πω στον, στον οπαδό του Ολυμπιακού, τον κύριο Καρυπίδη, γιατί είναι γνωστό αυτό και δηλωμένο και γράφος και στη Βέρεια το ήξεραν όλοι, ότι ας κοιτάξει, ας κοιτάξει να φτιάξει την ομάδα του τώρα που ανέβηκε στην κατηγορία. Και δεν το λέω με ηρωνία. Δηλαδή πώς το έκτρα βγάζουνε. Και πώς το θέλουν να παλούνε κουστοί. Ότι είναι εδώ. Θα ρίσκε τέλος πάντων. Είναι μεγάλο λάθος. Είναι μεγάλο λάθος. Θέλουν να γίνουν μεγάλοι τέλος πάντων. Άκουσε κορίτσι μου. Είναι μεγάλο λάθος να ξοδεύουμε ενέργεια. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος τώρα έχει ένα σκοπό που το κάνει αυτό. Εντάξει, ένα κοίταξε, κόμπλεξ μεγάλο. Όχι, κοίταξε πρώτα να φτιάξει ομάδα, κοίταξε πρώτα να μην ακούς το ξεφωνητό από τους δικούς οπαδούς, γιατί περιμένουν να δουν τι θα κάνεις και αν θα βάλεις λεφτά στην ομάδα. Και μετά ασχολείσαι με τον ΠΑΟΚ που θα παίξει στην Ευρώπη, που πήρε το πρωτάθλημα και το κύπελο πέρσι. Έτσι, φτάσε εκεί, έλα. Και ακριβώς, μην προσπαθείς τώρα να κερδίσεις πάλι και εσύ μέσα από τον ΠΑΟΚ, από το μεγάλο ΠΑΟΚ, να κερδίσεις την εκτίμηση των οπαδών σου λαϊκίζοντας. Άστο! Ναι, αλλά και κάτι έτσι. Και μια άλλη δήλωση, κύριο Ζαμπέτας, πάλι του Άρη ήταν. Πάρα πολύ μ' αρέσουν τα τραγούδια του Ζαμπέτα. Και το ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου. Μ' αρέσουν πάρα πολύ και το που σε Θανάση. Δεν με αφήνεις να μιλήσω. Τι να σου πω, δεν σε αφήνω γιατί τζάμπα ξοδεύεις σύμφωνα και φωνήεντα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να χαλάσουμε τη ζαχαρένια μας. Κατάλαβες. Καλώς. Σοφάκι μου. Εντάξει. Ναι, ναι. Άντε. Φιλιά, μην ασχολείσαι. Γιατί χαλάς τη ζαχαρένια σου, πουλάκι μου. Δεν υπάρχει λόγος. Άντε, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Είπε ο Καρυπίδης, κάτσουμε τώρα να κάνουμε αφιέρωμα στον Καρυπίδη, δηλαδή που ασχολήθηκε με τον ΠΑΟΚ. Α, εντάξει, ο Καρυπίδης το σκοπό του έχει. Κάνουμε τώρα το χατήρι του. Αυτό θέλει, αυτό. Και αποσκοπεί. Εμείς είπαμε, η εκπομπή μας, ο πυρήνας, η συντριπτική πλειοψηφία είναι ΠΑΟΚ. Θέλει να μπει Αργιανός στην παρέα μας, θέλει να μπει Ηρακλειδέας, να μπει Παναθηναϊκός, ΑΕΚΤΣ, Ολυμπιακός. Οκ, okay, εδώ είμαστε, εμείς είμαστε Ζουμουσού. Ξέρουν όλοι ποια είναι η έγνοια μας η πρώτη. Ούτε κλείνουμε την πόρτα. Και ραδιοψυχοθεραπεία, χαβαλέ κάνουμε για όλους. Θέλεις, θα σεβαστείς αυτό που είμαστε. Ούτε σου κλείνουμε την πόρτα, ούτε πάμε να σας βάλουμε να σκοτωθείτε μεταξύ σας για να κάνουμε νούμερα. Δεν τα έχουμε ανάγκη, δόξα τω Θεώ. Έτσι, ξεκάθαρα. Καλημέρα σας. Ναι. Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Και από μένα τα εκατοστήσεις. Γεια σου, ρε Στελάρα. Γεια σου, ρε Σερέ. Καταρχήν, σε όλα είμαστε πολύ κοντά. Σε ρίχνω ένα χρόνο και μια σαρακοστή. Είσαι 20 χρόνια παραγωγός, 21 χρόνια σουλάτζης, μια ζωή παοξής. Δηλαδή, έχουμε δύο παιδιά, ένα γένα. Μπράβο, φίλε. Έτσι, πρόσεξε, δηλαδή, φίλε. Να σου πω κάτι. Έλα. Το τεμπεσίριο Μάστορας αυτό κάνει, φίλε. Ένα και ένα, έτσι. Και μετά γλιτώσεις, σου λένε μην πας για το τρίτο, ξέρεις να κάνεις το γιο την κόρη, άμα τάξεις δύο κορίτσια και δύο αγόρια. Σου λένε και να κερδίζεις ησυχία. Φίλε, θέλει μαγιά, φίλε, αυτό. Θέλει τώρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι να πούμε, θέλει την πεσίρι να δουλέψεις. Να βάλεις όλα τα φάλτσα, να πούμε, για να βάλεις από corner goal. Καταρρύπτικη θα έλεγα εγώ. Ενεύρε, ναι, υγεία τώρα, τι είναι αυτά τώρα. Να είναι υγιές το παιδάκι, αυτό λέω σε γονείς που περιμένουν. Επειδή ελοχεύουν... Να είναι γερά και τυχερά. Και πρόβλημα είναι όσοι δεν τα έχουν καταφέρει, είναι και θέμα άγχους καμιά φορά, ρε παιδί μου. Ο Θεός είναι μεγάλος, θα τους βοηθήσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτά να πάμε στην Παοκάρα, έχουμε κανένα νέο, τίποτα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Με Βέρενμπλουμ, με Πούκι, με Κόντε, μια πληροφορία λέει ότι μπορεί να έρθουν και οι δύο και καλώς θα κάνουν. Οι ημέρες περνούν, τελειώνουν και επειδή στις 19 είναι η κλήρωση, εγώ έχω έτσι ένα προαίσθημα ότι θα έχουμε ανακοινώσει μέχρι τις 19. Σίγουρα έτσι. Γιατί να σου πω κάτι, τα κρίσιμα τα παιχνίδια μετά είναι... Είναι πολλοί αγώνες, Στέλιο. Μετά το Μουντιάλ θα υπολογίσει και τον Πρίγιοβιτς, θα πάρει σίγουρα ένα καλό σεντερφόρ κλάση, δηλαδή σωστό. Σχεδόν εις άξιο του Πρίγιοβιτς, για να μπορέσει να παίξει αυτά τα παιχνίδια δυνατά. Δεν μπορείς να πω... Λέμε που να βγάλει παπάδες στο Μουντιάλ και να έρθει να σας πει πάρε το δεκάρικό σου φίλε και τελείωσε. Αυτός παίξει στην ουσία... Μπορεί να σέρνεται φίλε στο Μουντιάλ, αλήθεια στο λέω. Μπορεί να πατάει τα κορδόνια του, να πατάει τον κόλλο του. Μπορεί. Χθες έβαλε 5 ρε παιδί μου, δεν έβαλε κανένα. Εντάξει, τον έβαλε 20 λεπτά. Κοίταξε, κατά τα φαινόμενα δεν θα είναι βασικός. Σίγουρα, όμως, αν τον βάλει φίλε μέσα, δύο φορές αλλαγή και παστελώσει δύο γκολάρες και βάλει κανένα από αυτά που έβαζε εδώ πέρα που την περνούσε πάνω από τον αντίπαλο ή που γύριζε το κορμί του, καταλαβαίνεις θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Ή άμα βγάλει 3-4 ασίστ, γιατί δεν είναι. Ακριβώς, γιατί έχει και την μπάσα. Δείτε λίγο στον τελικό πόσο συμμετοχικός ήταν στον τελικό κυπέλλου που δεν σκόραρε ο Πρίγιοβιτς που ήταν κορυφαία εμφάνισή του. Καταρχήν ήταν ο MVP του τελικού, δηλαδή χωρίς να έχει κάνει γκολ. Σωστό. Μα και στο πέναλτι βγάζει τον Μπίσεσρα, πάρε, βάλε την κάθετη.
αλλά και στον γκολ του Πέλκα έχει κάνει την ενέργεια. Πάρε βάλε, πώς ταΐζει μανούλα το παιδί το ψάρι στο στόμα. Έτσι ακριβώς. Οπότε. Εντάξει. Και είπες και μια λέξη που να τρέχεις τώρα, θυμήθηκε ένα ανέκδοτο. Λέξη λες, ανέκδοτο θυμάμαι, ρε φίλε. Ρίχτο, ρίχτο. Και εγώ έτσι παθαίνω, έλα. Ακούστε. Συζητάνε δύο φίλοι, ρε, εσύ λέει. Ο Ντικιτάγκας λέει, γεννιέται, λέει, ή γίνεται. Λέει, πού να ξέρω, ρε φίλε, λέει. Κάτσε να βρούμε κάτι στον δρόμο, λέει, έχει πολλούς, λέει, να το ρωτήσουμε. Ναι. Βρίσκουν έναν αγωνιστό και του λέει, ρε μεγάλε, του λέει, έχουμε μια απορία, λέει, άμα ο Ντικιτάγκας γεννιέται, γίνεται. Εσύ λέει, πώς έγινε την πρώτη φορά. Να, λέει, εκεί που ήμουν, λέμε στο χωράφι, λέει. Στοργωμένος, κειμένος λέει, ήρθε ένας από πίσω λέει και με χάλασε. Καλά λέει και εσύ γιατί δεν τρέξεις να κλειτώσεις. Με 12 από τους ακούνε που να τρέχεις με στοργωμένο τώρα. Γεια σου Στέλιο! Γεια σου Κουτάτη, γεια. Με το 12 από το λέει που να τρέξεις, το λέει μες στο χωράφι. Γεια σας, καλημέρα σας. Παρακαλώ. Ποιος? Αυτός, 1-0. Δωράκι από μένα, από Κατερίνη. Δωράκι, φίλε, σε ευχαριστώ, φίλε. Πιερία, είσαι πολύ ωραίος. Ναι, πολύ ωραίο, δώρο, σε ευχαριστώ. Κατερίνη. Αγοράκι μου. Αγοράκι μου. Λοιπόν, 2 χρόνια και 2 σαρακούστες σε ρίχνω. Έτσι, ε. Μπράβο. Βέβαια. Μπράβο. Είσαι 69ης, 69ης. Ορίστε. 69ης είσαι. 69ης είμαι, ναι. Ωραία, νούμερα. Έχω να μιλήσω μαζί σου από το 103, να σου πω. Άσυχτο. Αλλά σε ακούω κάθε μέρα, δεν το δεν γίνονται αυτά. Πόσα χρόνια δηλαδή, εκεί έχω φύγει ή έφυγα το 12. Ακριβώς, πάνω από 12 χρόνια εγώ σε ακούω. Αϊντε! Κατά λάθος μέσα στο αυτοκίνητο το άνοιξα, δεν γνώρισα τίποτα, να σου πω την αλήθεια. Τίποτα, αν υποψίαστος. Και το ανοίγω και κόλλησε εκεί πέρα, δεν ξανάλλαξε. Ήμουν ανυποψίαστος. Αλλάζω εσύ, αλλάζω εγώ το κανάλι του ραδιοφόρου. Με τιμά αυτό ναι, που λες. Ναι, όχι σε γουστάρω ρε φίλε, με τιμά, θα γίνει, με τιμά αυτό που λες, ευχαριστώ πολύ. Πάμε παρακάτω. Όχι, όχι, λέω την αλήθεια, τι δεν είναι. Πάμε. Φιλοφρονήσεις και τέτοια. Λοιπόν, παιδί μου, επειδή χθες το βράδυ δεν μπόρεσα να κοιμηθώ λόγω ηλεκτροκόλληση στα μάτια, δεν μπόρεσα να δω αυτό. Ξύπνησα σήμερα 5 η ώρα το πρωί και είδα αυτό το βίντεο εσύ του ΠΑΟΚ. Ναι, άσχησε φίλε, ανατριχύλα. Μιλάμε, έπαθα πλάκα, είναι πολύ ωραία, πολύ ωραία φάτη. Αυτό που μιλάει ο Λουτσέσκο στους παίχτες. Αυτό ναι, που λέω Βιερίνη, ναι, ναι, ναι. Αυτό και. Ναι. Είναι. Μιλάμε τώρα έπαθα πλάκα. Το κλάμα του Βαρέλα. Όλα, όλα. Επειδή είμαστε φιλοκατήγοροι πολλές φορές εις βάρος της διοίκησης και καλώς κάνουμε όταν πρέπει να κάνουμε την κριτική, όταν κάνουν λάθη. Ναι, πρέπει ναι. Να λέμε και τον καλό λόγο. Εδώ τώρα ο άνθρωπος που ασχολήθηκε με αυτό, δεν ξέρω πραγματικά ποιος είναι. Αυτός ένα μηδέν θα μου πεις. Λοιπόν, έχουν κάνει μία δουλειά η οποία. Με το που το είδαμε, μας σηκώθηκε η τρίχα, ανατριχιάσαμε, βουρκώσαμε, έχει πέσει ακριβώς επάνω στο συνέστημα. Εγώ δεν χορταίνω να βλέπω το βιντεάκι αυτό με τον Λουτσέσκο που λέει μία ομάδα θα βγει σήμερα νικητής και λένε οι παίχτες ΠΑΟΚ, φίλε το είδα 15 φορές. Και βούρκωσα όλες. Ναι, και το άλλο δηλαδή δεν πάμε να παίξουμε. Πάμε αυτό φίλε. Μα να σου πω κάτι. Τώρα πρόσεξε. Και τι θα πάμε να παίξουμε. Πάμε να κάνουμε το κεφάλι τώρα και αντιγεια. Πρόσεξε. Α, και το άλλο που ήθελα, είχα από καιρό να σου το πω. Ήθελα να μάθω τι ιδιότητα έχει ο Μιλισανίδης κάτω στην ΑΕΚ. Στο καταστατικό της ΠΑΕ. Τι είναι αυτός τώρα εκεί τι πέρα. Τι ιδιότητα. Είναι τι ιδιότητα έχει. Τι είναι, γενικό, τι είναι αυτός. Και μιλάει για σοφιές εκεί πέρα. Δηλαδή ρώτησαν την πουθενά. Πού θα βάλει Αγία Σοφιά το γήπεδο. Κανένας. Τι πράγματα είναι αυτά τώρα. Έχω πει παλαιότερα σε εκπομπές. Μπορεί να, οικειοποιείται, αλλά... να οικειοποιείται, δηλαδή η βασιλεύουσα, η Κωνσταντινούπολη δεν είναι και δικιά μας πατρίδα. Αλυσμόνητη, δεν κατάλαβα. Πώς μπορείς αυτό το πράγμα και το σφετερίζεσαι. Η εκκλησία, τι ρόλο παίζει αυτό. Τι ρόλο παίζει αυτό η εκκλησία δηλαδή. Εμείς δεν έχουμε Αγία Σοφιά. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και το Πατριαρχείο πρέπει κάτι να κάνει. Είναι δυνατόν τώρα. Και αυτό που είχε πει και ένας φίλος της προάλλες, όταν θα κάνουν αναμεταδόσεις κάτω στα γήπεδά τους, ειδικά οι αεξίδες, να γράφουν ΑΕΚ 2014. Έτσι είναι. Όπως ο Πανιόνιος, όπως ο 2002. Όπως του γράφανε του Ηρακλή. Του τον Ηρακλή, το δικό μας. Ακριβώς, του το γράφανε του Ηρακλή, κανονικά. Έτσι. Άρα εκεί γιατί. Εκεί τίποτα φίλε. Μούγκα και γαργαρίτσα. Γαργάρα. Τι θα πει. Έξι. Τι θα πει. Έγινε πιερία. Να μην σε κρατάω. Σε χαιρετώ. Και 650 είναι, Βαγγέλης. 650. Γεια σου, Βαγγέλη. Φιλιά στην Κατερίνη. Στην πιερία. Να σε καλά, να σε καλά. 650 είπε. 650. Καλημέρα σας. Τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Καλημέρα. Έχουμε... Τρεις. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Γεια σου, είμαι ο Ανδρέας. Γεια σου. Ανδρέας από τη Νέα Υόρκη. Από το γεια σου, ρε Αντρίκο. Έλα, ρε Νέα Υόρκη. Έλα, αγόρι μου. Πολύ χαίρομαι που παίρνεις, φίλε. Να σε καλά. Ναι, σε άκουσα που λες 20 χρόνια το Σεπτέμβριο κλείνει το Λίμπερο. 20 χρόνια, όχι στο Λίμπερο. 20 χρόνια. Στο Λίμπερο είμαι ένα χρόνο. Είμαι ένα χρόνο. 20 χρόνια από. Εγώ 19 χρόνια κάνω αυτή την εκπομπή. Πού?
19 χρόνια. Ήμουνα στον Αρένα, ήμουνα στον 103, ήμουνα στον Αντένα. Αυτά δεν έχω αλλάξει πολλά ραδιοφωνό. 20 χρόνια, όχι τη συγκεκριμένη εκπομπή, 20 χρόνια είμαι πίσω από το μικρόφωνο. Ναι, αλλά μιλάς έτσι. Μιλάω, ναι. 20 χρόνια, αδερφέ. Μπράβο, ο Χρυσόστομος, ο Πάουκ Σύστησε. Μπράβο. Αγόρι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ τώρα από τον Ιανουάριο σε ακούω, από τον Ιανουάριο, γιατί είναι βράδυ. Ναι. Τώρα είναι 3 ώρα το βράδυ. Είναι 3 η ώρα τα ξημερώματα. Δύο, ναι, ναι. Σε ακούω κάθε βράδυ, κάθε βράδυ, κάθε βράδυ. Εσύ με ξανανιώνεις. Και λέω, για να πάρω το παλικάρι, πόσο καιρό δουλεύει. 20 χρόνια λέει. Εντάξει, πάω για δουλειά τώρα. Αγόρι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Με συγκινείς πολύ που παίρνεις από τόσο μακριά και είναι ξημερώματα. Τι να πω. Να σε καλά, να σε καλά, φίλε μου. Να σε καλά, να σε γερός. Να σε γερός. Μεγάλη υπόθεση, φίλε. Στην άλλη άκρη του κόσμου τώρα, καταλαβαίνεις. Και είναι 3 η ώρα τα ξημερώματα. Και είμαστε ο Βάλιος Λόρος με Νέα Υόρκη. Όπως μας ακούνε Μελβούρνη και εκεί έχουμε διαφορά ώρα. Σίδνεϊ. Ναι, καλημέρα σας! Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί, good the boy! Χρόνια πολλά να σε χαίρεται η οικογένεια και η δεύτερη οικογένεια που είμαστε εμείς οι ακροατές. Έτσι, ακριβώς. Το είπες τέλεια. Το είπες τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να συνεχίσεις όπως είσαι, να μην αλλάξεις καθόλου. Λατομείο. Δεν υπάρχει περίπτωση, το ξέρεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άστο, φίλε. Δεν πρόκειται να. Αυτό το πράγμα δεν είναι. Τι να αλλάξουμε. Τι να αλλάξουμε. Είσαι ο δεύτερος πατέρας. Είσαι ο δεύτερος πατέρας μας. Κι αν μην μας έχεις βαφτίσει. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Με τιμά πολύ. Είναι βαρύ αυτό που λες. Πολύ τιμητικό. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Κοίταξε, όταν στη δουλειά, όταν είναι δύσκολη δουλειά και έχεις χίλιες δυο γκρίνιες από εδώ πας, από εκεί πας. Δηλαδή, τι να κάνεις. Μας δίνεις πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Σε υπερευχαριστώ. Υπάρχει πίεση παντού έξω, ο κόσμος και οι προϊστάμενοι που είναι στις δουλειές πιέζονται από τα χρέη, από τις υποχρεώσεις. Πιέζουν τον υπάλληλο. Ο υπάλληλος πιέζει τον πιο μικρό, τον πιο νέο υπάλληλο, τον μαθητευόμενο. Υπάρχει γενικά έξω άγχος, στεναχώρια. Βλέπεις ο κόσμος δύσκολα, δύσκολα. Αλλά δεν θα σκέψουμε το κεφάλι, φίλε. Δεν θα σκέψουμε το κεφάλι. Εντάξει. Δυνατοί θα είμαστε δυνατή, γιατί ακούμε τσαταρό. Ζουμπουσού αδερφέ μου, ζουμπουσού αδερφέ μου, ζουμπουσού. Γεια σου Λατομείο. Σόλα τα ζουμπουσάκια, καλημέρα. Βράχος να είσαι, βράχος. Γεια σου Λατομείο. Γεια σου Λατομείο. Πήγε, σκάλισε την άλλη φορά με τον εξκαφέα, ζουμπουσού στο βράχο. Και όσοι δεν υπάρχει, φίλε, ο κόσμος. Έξω. Γεια μας ρε. Και όποιος πει κακό για μας, να του βγει το μάτι σαν λουκουμό. Λοιπόν, διαλυματούμπεν και επιστρεφουά. Υπενθυμίζω, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, 51 χρόνια, Sony τηλεοράσεις, εκπληκτικές τηλεοράσεις, Sony, η πιο ζωντανή εικόνα, θα δώσουμε δωράκλα, ετοιμαστείτε. Κάτι μου έχει τάξει και κάτι PlayStation μου είχε πει. Η Sony, η οποία είναι πάντα πρωτοπόρο σε όλα. Σε όλα, εκπληκτικά πράγματα. Θα δείτε το Μουντιάλ εκεί, από την πιο μικρή οθόνη μέχρι την πιο μεγάλη. Δεν ξεχνάτε Μανολόπουλος οπτικά, γυαλάρες, γυαλάρες τώρα, τρεις γενιές. Εκεί στην Παναγία Τσαλδάρη, 22 στην Νεάπολη. Φυσικά την γυρούκλα μας και χοιρινό και κοτόπουλο και σκεπαστές και κοτόπουλο σχάρας, όλα στα όρθια, 837-166, εκεί, Δηληβεριά, Λεωφόρο Στρατού, 18. Και τη νέα χορηγία μας, το νέο χορηγό μας, τον καλωσορίζουμε, έτσι κι αλλιώς έχει ρεύμα η εκπομπή. Έτσι κι αλλιώς είναι ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα. Πηγαίνουμε να πούμε τσίτα τα γκάζια. Βολτέρα! Ενίος πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας. 2310-475-308. Ρεύμα εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και φτηνά. Ξεμπερδεύεται. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Όπως πάντα παίζουμε πλατανόφυλλο στην ορχήστρα. Μπουκάραμε δεύτερη ώρα. Μην ξεχνάτε λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Υπέροχα πράγματα. 705-750-16 χρόνια νούμερο 1 προορισμός για τα κρεατικά σας. Γλύφετε τα ακροδάχτυλά σας. Φυσικά, χορηγός δεύτερης ώρας είναι η ταυτότητα υγείας ζωής 2310-655-655. Με 65 ευρώ το χρόνο στη Euromedica τέλος οι ουρές. Και μαγνητική δωρεάν και γενική αίματος δωρεάν και καθαρισμός ζωτιών δωρεάν και check-up δωρεάν μια φορά το χρόνο και γυναίκες test pap μαστογραφία δωρεάν και εξέταση προστάτη για τους άντρες δωρεάν. Πάρα πολλά πράγματα. 99 ευρώ για 4 άτομα. Η τετραμελής οικογένεια με ούτε 100 ευρώ κερδίσετε αυτό το υπέροχο προνόμιο στη Euromedica και σε διάφορους άλλους πολύ σημαντικούς ιδιωτικούς τομείς, κλινικές Θεσσαλονίκης. Εδώ είμαστε. Φυσικά δεν ξεχνάτε για Τέντα Home, Γιώργος Γιάννης Κατουρτζίδης. Πολλά χρόνια, 35 χρόνια πρωτοπόροι στην Τέντα.
Βάζετε το πανί, το κορυφαίο, το πιο όμορφο, το πιο ανθεκτικό, με σόμφι μηχανισμούς, ό,τι εσείς γουστάρετε. 4-30-011, εκεί, στην Καλαμαριά, στην Πολύχνη και στην Χαλκιδική. Και βέβαια, Αρτοζαχαροπλαστία Νικολαίδης, Καραολού και Δημητρίου 237, δύο καταστήματα και 163. Και στο Λαγκαδά, πέρα από τον ΟΕΔ, παγωτό, με αγνό υλικό, μεγάλα ημέρα, υπέροχο, γλύβε τα δάχτυλά σας. Ολόφρεσκες λαχταριστές τούρτες, με μοντέρνες και παραδοσιακές γεύσεις και τα πάντα όλα εκεί. Τα πάντα όλα, αύριο θα δώσουμε και παγωτά. Πάμε γραμμές, καλημέρα σας, ναι, γεια σας. Αν έχω σήμα. Αν έχω σήμα. Δεν έχεις. Όχι. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Έλα. Χρόνια πολλά, αγόρι μου. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, Τσουκνίδα. Ό,τι επιθυμείς. Σε ακούω πολύ στο βάθος. Βγάλε, βγάλε το κορδόνι άμα έχεις, Τσουκνίδα μου, να σ' ακούμε καλά. Λοιπόν, τώρα με ακούς. Τώρα σ' ακούω, φίλε, καμπανάτα. Βέβαια, καμπανάτα. Έλα. Λοιπόν, χρόνια πολλά και πάλι. Αγόρι ό,τι επιθυμείς. Σε υπερευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για τα γυαλιά. Είπαμε. Αφού βγήκες να παίξεις αντίστροφη μέτρηση, πήγες, Μανολόπουλο, πήγες. Πήγα. Μπράβο, άλλος άνθρωπος, δηλαδή. Εντάξει, εκπηρέτησε, ανέβηκα, μου έδειξε και κάτι φωτογραφίες. Είδες εκεί που είμαστε με δημάχη, που είμαστε παρεούλα, τα είδες? Όχι, 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 άλλες. Α, τι, από ΠΑΟΚ? Ακριβώς, μπράβο, ακριβώς, μπράβο, ακριβώς. Μπράβο. Μεγάλες στιγμές, έχουμε ζήσει με Μανολόπουλο. Θα σου πω κάτι. Μου έδειξε τις φωτογραφίες, ο άνθρωπος, εντάξει, δεν παίζει, δεν μπορεί εξυπηρέτηση. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, αλλά ξύπνησε όντως τον κόπο. Αυτή είναι η αλήθεια. Όποιος πήγε έμεινε ενθουσιασμένος στο Μανολόπουλο. Είναι μερακλής, φίλε, με τη δουλειά του. Γουστάρι, τρελαίνεται. Λοιπόν, να πω μια λέξη δύσκολη, γκαβλώνει όταν φοράει το γυαλί και βλέπει ότι ο άλλος είναι κούκλος και είναι σένιος. Γουστάρι, ρε παιδί μου, να εξυπηρετεί. Πήγα, πήγα και τη μικρή την είδε και εκείνη, την έδωσε και εκείνη γυαλιά, όχι να πάρει, αλλά τέλος πάντων να δει, να κάνει, να την μπράβο, κρατήσει, μπράβο, να παίξει μαζί της. Τον DVD του πήγα, είδε μπράβο. Λίγο... Άσες. Μου λέει κάτσε να το δούμε όλο, το λέω δεν μπορώ, 4 ώρες να περιμένω. Δεν μου λες, θα βάλεις και το τελευταίο κύπελο μέσα, προλαβαίνεις, να κάνεις σουξουμούξου. Κοίταξε Κωστή, ναι. Όχι, γιατί αυτό τώρα το έχω δώσει να το ετοιμάσουν. Mm. Το έκανα, το έχω τελειώσει όλο, το έχω επόμενο. Κάνει το βιβλιαράκι. Το 3. Κωστή, θα κάνω κάτι άλλο που έχω στο μυαλό μου, που θα είναι για μένα αντάξιο της ταινίας αυτής που παίρνει και χθες. Πολύ χαίρομαι, του πολύ χαίρομαι. Να πούμε, δηλαδή, να πούμε εδώ θέλω και πάλι, να το κάνω αυτό. Να πούμε και πάλι ότι αυτά ούτε τα πουλάς, ούτε τα βγάζεις στην αγορά. Όχι. Είναι μεταξύ μας. Όχι. Οι φίλοι τα βλέπουν, το διευκρινίζουμε, το διευκρινίζουμε, έτσι, αυτό το πράγμα. Ναι, όπως και στον ΑΣ που είναι να το πάω να το παραδώσω. Έτσι. Που μου είπε και ο... Τέλος πάντων κάποιος μέσα από τον ΑΣ, άμα δεν μπορώ να το πω το όνομά του. Ναι. Μπράβο. Είναι να το τυπώσω πλέον και να το κάνω τέλειο όπως πρέπει, όπως πρέπει να είναι για τον ΠΑΟΚ. Γιατί το έκανα, δεν μου άρεσε και τέλος πάντων πρέπει να το κάνει επαγγελματικά κάποιος αυτό το συγκεκριμένο. Έγινε, αλλά έχεις το βιαράκι, Κωστή, θα σου δώσω ένα καινούργιο τέτοιο, να δεις. Είσαι πολύ ωραίος, φίλε, είσαι μερακλής. Φιλιά πολλά, έγινε, σε βάζω και στην κλήρωση, σε βάζω. Γεια σου Μανώλη, γεια. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας, εσάς μιλάμε, μιλήστε μας και εσείς, ζούμε σου λέμε, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Θουβού. Θουβού, σε κατάλαβα. Σας κατάσω! Αγόρι μου. Για πες. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά, φίλε. Να τα εκατοστήσεις. Πολύχρονος, καψόχωρος, καλυφέας. Οικογένειές σου, ναι. Και θέλω σε καταγγείλω ότι είσαι δίγαμος. Έχεις δύο οικογένειες. Ναι, αλλά θα έχω και δύο πεθερές όμως. Κακό. Καταστροφή! Τι καταστροφή. Στην κλήρωση βάλε πολύτεκνος ή άνεργος. Κρέατα δεν έχει, βάλε. Έχω κρέατα βέβαια, κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλη στον Εύωσμο και τριήμερο στο Λουτράκι. Θύμισε βάλε, μου λίγο, θύμισε μου λίγο. Γιώργος 500. Έλα, λοιπόν, ναι. Να πω αυτό που λέω κάθε μέρα, ΑΕΚ 2014. Έτσι. Να επενθυμίζουμε. Να ζητήσουμε, ναι, να το λέμε. Ναι, 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 καλό είναι, ναι, μια επενθύμιση. Η ΕΠΟ να το γράφει σαν ΑΕΚ 2014 σε βαθμολογία. Παντού. Παντού. Όπου πρέπει. Να είναι έτσι. Δεν να είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή. Το ξέρουν και οι ίδιοι. Δεν είναι ντροπή. Δεν είναι... Όχι. Για αυτούς, ναι. Για τους ίδιους είναι ντροπή. Νομίζω πως δεν είναι. Και οι ίδιοι το ξέρουν. Και οι ίδιοι το ξέρουν.
Δεν κατάλαβα δηλαδή. Για μας είναι ντροπή. Για μας εννοείται ότι δεν είναι, φίλε. Σε παρακαλώ. Για αυτούς είναι ντροπή. Γι' αυτό το κρύβουνε. Αν δεν ήταν ντροπή και ήταν περήφανοι θα το βάζανε. Θα λέγανε Βάλτερ του 2014 μέσα. Έτσι. Λοιπόν, αν είναι σκέτ το ΑΕΚ, ας πληρώσουν και τα 200 εκατομμύρια. Αλλιώς θα βάζουν το 2014. Ακριβώς. Για να ξέρουμε την ιστορία τους. Ή να βάλουν το σήμα της Arsenal, το κανόνι. Ή το σήμα την Μπουμπουλίνα, τις πέτσες. Για το κανόνι στα λεφτά του Κοσμάκη, έτσι. Λοιπόν, τώρα ένα ακόμα πράγμα θέλω να πω, Κωστή. Ξέρεις τι περιμένει για να διαλέξει ομάδα. Τι περιμένει για να διαλέξει ομάδα. Γιατί κοιτάς το χάρτη ρε εσύ. Έπρεπε να το πει. Τι περιμένει, πες, τι περιμένει. Άμα πέσουμε με τον. Κοίταξε, αν πέσουμε με τον Άγιαξ. Θα πέσουμε, άστο ρε. Άστο, σου λέω τώρα τι, γιατί με. Άκου τώρα. Μα άκουσα τον παλιό τώρα που σου λέω, δεν υπάρχει φίλε Βασιλεία. Η Βασιλεία είναι πολίτευμα. Είναι πολίτευμα. Δεν κατάλαβε να πω. Να σου πω τι θα γίνει. Περιμένει να δει αν θα πέσουμε με Βασιλεία με Άγιαξ. Γιατί έχει πρόταση από Άγιαξ. Για τον Βέρνμπλουμ λέω. Ναι. Θα πέσουμε με Άγιαξ, γιατί αν πέσουμε με Βασιλεία θα έρθει. Νομίζω θα περάσει ο Άγιαξ. Αν πέσουμε με Άγιαξ, νομίζω δεν θα περάσουμε και θα πάει στον Άγιαξ. Λάθος θα κάνει, πες του. Λάθος. Θα τους αποκλείσουμε. Βέβαια θα. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τέλος, δεν υπάρχει. Θα περάσουμε. Εννοείται θα περάσουμε. Εννοείται. Μακάρι να μην κάνει τέτοιο λάθος. Δεν θα το κάνει. Δεν θα το κάνει. Μακάρι. Τελειώνουν οι υποθέσεις. Τελειώνουν. Να πω ότι 18 Ιουνίου. Μια στιγμή είναι σημαντικό, μην το ξεχάσω, Γιωργάρα. 18 Ιουνίου κυκλοφορούν. Τα διαρκείας. Εδώ είναι η δική μας η ώρα. Εδώ είναι η στιγμή να ανταποδώσουμε όλες αυτές τις συγκινήσεις που μας έδωσε η ομάδα, η πρωταθλήτρια και κυπελούχος την προηγούμενη χρονιά. Εδώ είναι η στιγμή. 18 Ιουνίου. Πιστεύω ότι πρέπει το 20άρικο φέτος, το 20άρικο φίλε, 20.000 διαρκείας, θα πρέπει να είναι ένα νούμερο απόλυτα εφικτό. Κωστή, αν έχω λεφτά θα πάω να πάρω, δεν το συζητάω. Εκεί είναι το θέμα. Γνωρίζοντας δηλαδή... την κρίση του κόσμου, γνωρίζοντας, αναγνωρίζοντας φυσικά και έχοντας απόλυτη επίγνωση του τι γίνεται, θεωρώ ότι είναι ένα εφικτό νούμερο. Νομίζω θα βάλουν και χαμηλές τιμές, γιατί ο κόσμος ταλαιπωρήθηκε πέρσι. Μακάρι να βάλω χαμηλές τιμές, αλλά και πάλι δεν ξέρω αν θα μπορέσω να πάρω, καταλάβες. Τέλος πάντων. Έγινε Γιωργάρα. Καλημέρα. Γεια σου Θουβού. Να σε καλά, αδερφέ μου. Δεν υπάρχει χαρτί, ρε. Ρε, δεν υπάρχει. Σαν το τυπωμένο στο μυαλό, σε προκαλώ να έρθει χωρίς να προειδοποιήσει, να έρθει και να μπουκάρει στο στούντιο. Θα έρθω να πάρω το βιβλίο. Και άμα. Οπότε για να μην έχει χαρτί. Και πρόσεξε. Αν έχω χαρτί, θα κάνω εκπομπή τρεις μέρες με αφιέρωμα στην Ποφίλιου, στο Σοκράτη Μάλαμα και θα κάνω εκπομπή με φωνή σαν τον. Το Μπάκι. Θα βγαίνω και θα λέω έτσι τρεις μέρες αν έχω χαρτί! Να ξέρεις! Σε χαιρετώ! Θα πω πριν από σένα και απροειδοποίητα ρε! Σε προκαλώ ρε! Σε προκαλώ! Έλα δε! Θα έρθω νωρίς το κολλήσω μετά από τη βαθμή! Α, όχι τέτοια μόντα! Όχι με μόντα! Όχι τέτοια στη φουστίτσα! Όχι! Γεια σου Γιωργάρα! Γεια σου Θουβού! Γεια σου αγόρι μου! Πάμε παρακάτω! Ναι! Γεια σας! Γεια σας! Ναι! Καλημέρα Κωνσταντίνα. Καλώς το φιλάρετο. Καλώς το παιδί. Χρόνια όσα και όπως θα θες. Σε ευχαριστώ πολύ. Είναι μια καλύτερη χρονιά γιατί είναι η νέα σου χρονιά αυτή. Είναι η πρωτοχρονιά για σένα σήμερα. Αγόρι μου. Επειδή υπάρχει σίγουρα τρέλα μπόλικη, με μπόλικη τρέλα λοιπόν. Αυτό είναι μεγάλη άμυνα. Είναι. Είναι και αυτό που μεταφέρεις. Ειδικά είναι καλό ότι γίνεται νωρίς το πρωί. Δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που ο κόσμος τη χρειάζεται. Όλοι μας τη χρειαζόμαστε. Δεν θα μπορούσα αργότερα. Υπήρξαν προτάσεις κατά καιρούς για να κάνω και αργότερα εκπομπή. Και πολύ δηλαστικές κιόλας. Αλλά δεν μπορώ, φίλε, έχω συνηθίσει το πρωί. Είναι πώς θα ξεκινήσει. Είναι τόση πολύ ενέργεια που μεταφέρεις. Που είναι κάτι είναι καλά, δηλαδή. Είναι συνήθεια, είναι 19 χρόνια ίδια ώρα. Είναι και κάτι άλλο, ότι αργότερα οι εκπομπές πρέπει να είναι ενημερωτικές. Έχει συνεντεύξεις τύπου, έχει μεταγραφικά, έχει. Είναι όπως καταλαβαίνεις, είναι άλλο πράγμα μετά. Τα πρωινά είναι το αργότερο μέχρι τις 12, φίλε. Το αργότερο. Μετά, γεια σας. Μετά είναι αυτή άλλο πράγμα. Η φωνή που έχεις, να ξέρεις. Η τσιριχτή. Η φωνή σου. Η διαπεραστική. Είναι τίποτα, είναι ελάχιστη μπροστά στην ενέργεια που βγάζεις. Είναι σαν να μην έχεις φωνή, δηλαδή. Αγόρι μου. Σε υπερευχαριστώ για τα λόγια σου. Τι να πω, με έχετε γεμίσει με τόση αγάπη, αισθάνομαι μεγάλη ευθύνη.
Δεν υπάρχει. Ευθύνη. Είναι αυτό που είσαι και καλός είσαι, γιατί χρειαζόμαστε τέτοια άτομα. Να σου πω την αλήθεια, δηλαδή μερικές φορές ζηλεύω κάποιες ομάδες που έχουν ανθρώπους που μπορούν να υπερασπίζονται, να προωθούν, να κάνουν χίλια δυο και να λέω πού βρίσκονται οι δικοί μας. Και αξίζει τον κόπο να υπάρχουν από όλες τις ομάδες για να μπορείς να πάει παρακάτω. Εμάς η σκέψη μας, ο καημός μας πάντα είναι κατά καιρούς μαθαίναμε πράγματα και μας εμπιστεύονται πράγματα που θα μπορούσαν να γίνω μάγκας να το βγάλω. Εγώ δεν είμαι ούτε ρεπόρτερ, ούτε κάνω δημοσιογραφική εκπομπή. Έτσι, ασχέτως που έχω τελειώσει και δημοσιογραφία. Δεν το αναφέρω ποτέ αυτό, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά κατά καιρούς υπήρχαν πράγματα που θα γινόμουν μάγκας αν τα έβγαζα. Προτίμησα να το θάψω, γιατί ήξερα ότι θα βλάψω την ομάδα. Στο μυαλό μου είναι πώς ο ΠΑΟΚ θα ευημερεί, πώς θα είναι σε μια κατάσταση εφορίας, πώς θα προκόψει η ομάδα. Και ας είναι το δικό μας το όφελος, δεν πειράζει. Ας το πλάι. Δεν πειράζει. Και το κόσμος το καταλαβαίνει αυτό, φίλε, να ξέρεις. Έχει κριτήριο. Έτσι είναι. Και πραγματικά μια πολύ όμορφη στιγμή ήταν η χθεσινοβραδινή με αυτό το βιντεάκι που άξιζε τον κόπο. Δηλαδή, περνάς τόσο όμορφα εκεί την ώρα. Σου δίνει τόσο ωραίες στιγμές που λες πράγματι. Αξίζει τέτοιες στιγμές να τις δει κανείς. Όντως. Ζουμουσού. Αυτό είναι ζουμουσού, φίλε. Αυτό είναι ζουμουσού. Θέλω να σου πω ότι αυτός που θα είναι ο πιο χαρούμενος είναι ο επόμενος. Ο Μάριος που περιμένει κανένα δύο-τρία κουτιά κεράσματα. Φαντάζομαι ότι... Τα έφερα, φίλε. Δεν κρύφτηκα. Ενώ λοιπόν, είχα Κυριακή γενέθλια, θα μπορούσα να κάνω σήμερα γαργαρίτσα. Να κάνω βαβά και επειδή είχα φέρει 21 Μαΐου να πούμε τον Οριμαγδό, την Άρτα και τα Γιάννενα και είναι πολύ πρόσφατα και να κάνω την Κουκουνέλα σήμερα. Να κάνω τον Ανατολικό Γερμανό Σφυροβόλο. Τα έφερα όμως φίλε και έξω έχω παπάδες. Έτσι. Και του χρόνου με υγεία. Γεια σου φιλάρετε. Πού να γλιτώσεις από τον Μάριο. Ρε τι φαντάζεις σήμερα να αρχόμουν να γονείς κεράσματα. Ρε τι γίνεται. Ο Μάριος που είχε προχθές έτσι γενέθλια. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Χρόνια σου πολλά. Σε ευχαριστώ. Να τα εκατοστήσεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε χαίρεται η οικογένειά σου και να τη χαίρεσαι και πάντα να είσαι τόσο χαρούμενος, ευδιάθετος, να σε χαιρόμαστε κι εμείς. Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ. Να πω ότι ο ΠΑΟΚ, η ομάδα του μπάσκετ μας χάρισε όμορφες στιγμές φέτος, έκλεισε με πολύ όμορφο τρόπο τη φετινή χρονιά. Έτσι. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο που βοήθησε. Και είμαι σίγουρη ότι θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο την επόμενη. Και πιστεύω ότι θα έχουμε ωραιότερες εκπλήξεις του χρόνου. Βεβαίως. Είναι υπέρβαση η τρίτη θέση. Θέλω να μου πεις. Η τρίτη θέση, ναι, ο τραγουδιστής και... που ακούγεται στο βάθος. Το καναρίνι που ακούγεται. Τι καλλιτέχνης είναι. Είναι φοβερός. Ναι. Τι πράγματα είναι... φτιάχνει μέσα. Εγώ το αυτή μου ξέρει πάει πιο μακριά. Επειδή είναι η δουλειά μου αυτή. Πήγε πίσω και άκουσα πράγματα μέσα. Κάνει ντρίλες να πούμε. Διαισθητικό αυτή, έτσι. Ο Πάμπλο που έχουμε, ναι, είναι φοβερό. Ο Πάμπλο, φαντάζομαι δεν τον ονόμασε έτσι από τον Πικάσο. Καναρίνι θέο είναι. Δεν τον ονόμασε από τον Πικάσο. Τον ονόμασε όχι από τον Πικάσο. Ούτε από τον Νερούδα. Να είναι από κάποιον ποδοσφαιριστή. Ποιο Πάμπλο είναι, ο γαμπρός μου τον ονόμασε έτσι. Ο γαμπρός σου, λέω, υποθέτω από τον Πάμπλο Γκαρσία. Μάλλον. Μάλλον. Λέω, τι μάλλον, άστο. Το λέω εγώ, 100%. Ωραία. Λοιπόν, Κωστή. Δώσε μου να σε βάλω και στην κλήρωση. Έλα, βάλε να σε βάλω και στην κλήρωση. Ελένη 656. Να είσαι γερός, να τα εκατοστήσεις. Να είσαι καλά. Γεια σου, Λενιό. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Κληρώνουμε τα κρέατα ενός μήνα το κρεοπωλείο Μιχάλη στον Εύωσμο. Κρεοπωλείο νούμερο 1 στην πόλη. Αυτός και ο Άγγελος στην Νεάπολη. Και βέβαια. Τριήμερο στο υπέροχο Φιλοξένεια, στο Λουτράκια Ριδέας. Πάμε διάλειμμα, μαέστρο. Διαλυματούμπεν. Όποιος δεν είδε τη φάτσα του Ντιμπιντάι στο αεροπλάνο που πήγε την Αίγυπτο στο Μουντιάλ, χάνει αυτό το δικό μας παιδί. Θέλω τρελούς στην ομάδα. Ο τρελός δεν μπορεί να είναι κακός άνθρωπος καταρχήν. Να το ξέρετε. Αυτός που είναι αμίλητος, που κρύβει τη σκέψη του, που μόνο παρακολουθεί και δεν ανοίγει το στόμα του, εκεί να φοβάσαι. Αυτός εδώ είναι περιβόλη, ρε. Υπάρχει περίπτωση αυτός να είναι κακό παιδί. Μια μούρλα κουβαλάει. Αυτή να την βάλουμε σε ένα μικρό καλούπι, όχι να τον ευνοχίσουμε. Και του χρόνου εγώ θέλω και τους δυο. Διαφωνώ με το Ουάρντα ή Ερίκε. Και τους δυο μπορεί να έχω την τρέλα τους, τον αφορμητισμό τους.
το αχαλήνοτο ποδοσφαιρικό του πάθος και του ενός και του αλουνού. Βέβαια μέσα σε ένα υποτυπώδες σύστημα, έτσι, όχι άιντε, αλλά να, ό,τι να είναι, τους στέλνω και τους δυο. Τους στέλνω και τους δυο. Μπράβο, φυσικά, στην οικογένεια Σαββίδη που βγήκε και ο μικρός και είπε δεν υπάρχει περίπτωση ο Πέλκας να πάει πουθενά. Δεν υπάρχει περίπτωση, λέει. Υπάρχουν άνθρωποι στην ομάδα, ο Πέλκας, ο Πασχαλάκης, ο Βιερίνια, ο Μάτος, ο Βαρέλα, ο Μπίσεσβαρ, ο Πρίγιοβιτς. Δεν πρέπει, είναι 7-8 που είναι ο κορμός. Δεν τον εχαλάσε. Δεν τον εχαλάσε. Τον κορμό. Διαλυματούμεν και επιστρεφουά. Zoomusu.gr η εκπομπή, μαγνητοσκόπα, ηχογραφημένη, εκεί την ανεβάζει μπαμπάς και ιός Μανουκίδης, δεν έχω λόγια για τα παιδιά, δεν έχω λόγια. Και ετοιμαζόμαστε, να ξέρετε, να το καλοκαίρι στο Zoomusu.gr, υπέροχα πράγματα θα ετοιμάσουμε, υπέροχα πράγματα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Νάκι! Πάνω απ' όλα η ποιότητα, ευχαριστούμε τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο για τις υπέροχες στιγμές, ποταπά forever. Άνοιξε το φίλε, άνοιξε το! Άνοιξε το, αυτά παίζουν δυνατά! Τα ολομόδερα σου ματιά με κάνανε χίλια κομμάτια. Με κάνανε χίλια κομμάτια. Τα ολομόδερα σου ματιά. Πάμε γραμμούλες, πάμε να πάρουμε γραμμούλες. 2310-287-888. Σας ετοιμάζουμε ωραία πράγματα, να ξέρετε. Δεν θέλω να πάω. Όχι, δεν λέω. Όχι, όχι, μην με αναγκάσετε. Δεν θέλω, δεν θέλω. Άσε να γίνουν πρώτα και μετά. Σήμερα, σε ένα 20 λεπτό από τώρα, που θα τελειώσει άλλη μια εκπομπή πολιτισμική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές, θα κληρώσουμε κρεατάρες για ένα μήνα από το κρεοπολείο Μιχάλη στον Έβοσμο Μενελάου 29. Κάντε τη βόλτα εκεί, θα με θυμηθείτε. Κορυφαίο κρεοπολείο στην πόλη και τριημερούκλα στο Λουτράκια Ριδέα, σε ένα παραδεισένιο μέρος, τα πολλά που έχει ο πιο ευλογημένος τόπος του πλανήτη που είναι η Ελλάδα, ασχέτως που την πουλάνε οι πολιτικοί της, η τωρινή, η προηγούμενη και η επόμενη. Έτσι είναι αυτά. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες. Γεια σας! Γεια σας! 2310-287-888, καλημέρα στον Καραπιπέρι τον Αντώνη. Άτσο! Γεια σου Καραπιπέρι Αντώνη, αδερφέ! Καλημέρα, Ζουμουσάδε και Ζουμουσίτσι, λέει. Καλή εβδομάδα, Κωστή. Γεια σου, Παρουσίδη Κωνσταντίνε. Κώστα, ζούμε για να σε ακούμε. Χρόνια πολλά με υγεία, αδερφέ μου. Το πρωί δεν μπορώ αν δεν ακούσω τα τσαρό, λέει η Πασχαλία. Γεια σου, Πασχαλία! Καλημέρα, Κωστή. Χρόνια πολλά να τα εκατοστήσει, λέει ο Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Χρόνια πολλά, Κωστή, λέει να τα εκατοστήσει με ύψιλον. Όχι, ρε Πασχαλίδη Γιάννη. Πασχαλίδη Γιάννη, για το συγκεκριμένο μήνυμα. Λαδόκολα, σε στέλνω να φας, φίλε. Απ' τα πιο έξυπνα μηνύματα που μου έχουν στείλει. Να τα εκατοστήσεις. Το στήσεις με ύψιλον και με ύψιλον γιώτα. Είμαστε οπαδοί της ανόρθωσης. Σημαντικό είναι να κελαϊδάει το πουλί. Να κάνει κούκου. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε γραμμές. Ναι! Γεια σας! Καλώς το παιδί! Γεια σου πολλά, φίλε μου. Αγόρι μου. Αγόρι μου, σε ευχαριστώ. Και χαρά και σε εσένα και στην οικογένειά. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Είσαι ο Κοσμάς. Γεια σου, ρε. Γεια σου, ρε Κοσμά! Καλώς το παιδί! Καλώς το παιδί. Πώς περάσαμε, ωραία, όλα ωραία. Δόξα τω Θεώ. Και κουραστήκαμε. Βενζινάδικο πού? Στη Μαγνησία. Στη Μαγνησία, μπράβο. Ναι, ναι. Μπράβο φίλε, μπράβο. Μαγνησία, πουλάμε καύσιμα, μπορούμε να ζήσουμε, να επιβιώσουμε. Δεν γίνεται αλλιώς φίλε, δεν γίνεται. Φυσικά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δουλεύω όλη εβδομάδα, πάμε για Κυριακή να ξεκουραστούμε λίγο στη θάλασσα. Καλά κάνεις, καλά κάνεις, έτσι. Έχεις οικογένεια, έχεις οικογένεια. Όχι ακόμα, όχι ακόμα, όχι ακόμα. Πόσο χρόνο είσαι, πόσο χρόνο είσαι? 32. Εντάξει φίλε, μικρός ακόμα. Μια πενταετία στη δίνω ακόμα. Και μετά. Μια πενταετία από σένα και μια δεκαετία από μένα. Σωστά έτσι. Δεν έχει αλλιώς φίλε, δεν έχει. Εντάξει. Για πες λοιπόν. Τα πράγματα δύσκολα. Για πες. Καλά. Όλα καλά. Μπράβο, να σε βάλω και στην κλήρωση. Τάλασσα και Άγιος ο Θεός. Πήγες Χαλκιδική. Εννοείται, ναι. Πού? Φλογητά. Έλα. Φλογητά. Φλογητά, μπράβο. Φλογητά. Πρόσεξε μην καείς τα φλογητά. Έτσι. Όπου και να πας καίγεται. Μόνο το μάτι της βλέπεις καίγεται. Αχ, αγόρι μου τι γίνεται φίλε. Υπάρχει ρε ωραιότερη Ευρωπαία. Χθες θα δεις θα γινόταν χθες. Ωραιότερη Ευρωπαία από την Ελληνίδα δεν υπάρχει και από Θεσσαλονίκια. Δεν υπάρχει φίλε. Έχει κάτι ξένες εκεί πέρα. Δεν υπάρχει. Ποιες ξένες βρε, ποιες ξένες τώρα. Σαν άμα πέσει Ελληνίδα, γεια σας. Σε ωραία Ελληνίδα, Θεσσαλονίκια. Και οι ξένες, δεν λέω, εντάξει, δεν λέω, αλίμονο. Αλίμονο, ανατολικό μπλοκ. Μάλιστα. Ωραία. Να σε... κλήρωση, τι λέει. Πες μου πάλι να σε βάλω, ναι. 3-28. Τέλεια. Γεια σα, κρέατα. Άμα μπει στα κρέατα, αλλιώ. Ναι. Να σε καλά, αδερφέ.
Να είσαι καλά. Χρόνια σου πολλά, σε χαιρετώ και σε ευχαριστώ. Άντε, να είσαι και... καλά. Καλημέρα, καλημέρα, φιλιά, καλημέρα. Φιλιά πολλά. Καλημέρα. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Ωλα, καλό στο παιδί. Έλα Γκόραν. Έλα αγόρι μου, εγώ είμαι. Έλα. Δεν αρμώ τα κινητά μου, τη τηλεφωνία μου μέσα. Μέσα. Με πολλές εκατοστήσεις και από μένα, αγόρι. Φίλε, μου. Θα το στείλω για φαΐ αυτό, δεν υπάρχει. Ο Πασχαλίδης Γιάννης. Δεν γίνονται αυτά, φίλε. Εκπληκτικό, εκπληκτικό. Να είσαι γερός, να είσαι δυνατός, να είσαι μαζί μας πάντα και να είμαστε μαζί σου. Έτσι, έτσι. Να περνάμε αυτό. Όμορφα. Αυτό, αυτό. Ζουμου σου, λέμε. Ζουμου σου, αδερφέ μου. Ζουμου δεν σου. Καταλαβαίνουμε τίποτα, ρε. Εδώ είναι τα κεντρικά της τρέλας, ρε. Κάτι ό,τι θέλετε. Μπαίνω προχθές, σε ένα ψιλικατζίδικο στην Τούμπα, κοντά στο πατρικό μου και εκεί που μετακόμισα τώρα τέλος πάντων κοντά. Και βλέπω ο ψιλικατζής έχει, φίλε, ποντίκι Ζουμου σου ΠΑΟΚ. Το θυμάσαι αυτά που είχες φέρει στον αρένα, τα θυμάσαι? Βεβαίως. Και του λέω, ψ, αδερφέ, λέω, το ποντίκι. Α, λέει, αυτά είναι limited edition. Λέω, πού το, πού να πάρω κι εγώ. Α, ο αδερφός μου λέει από μία εκπομπή ραδιοφωνική. Έλα βρε γάτι. Έλα βρε γάτι, του λέω, αδερφός σου. Γιατί εσύ είσαι από άλλο κόλπο. Α, μαν, Κωστήλη, τώρα σε κατάλαβα. Τι περίμενες, λέω, ξανθώ κανένα δωμάτι. Μόνο ενωμένοι, μόνο, φίλε, μόνο ενωμένοι και αυλωμένοι. Έτσι, έτσι. Στην αυλή δηλαδή, στην αυλή του ΠΑΟΚ, αυλωμένοι. Και κρύους κουβάδες ρίχνουμε, κρύους κουβάδες, παγωμένους με τσιμεντοκολόνες, παγάκια μέσα και δεν καταλαβαίνουμε δεν τίποτα. Δεν κατεβαίνει με τίποτα η αυτοεκτίμηση. Έτσι θα πάμε, έτσι θα πάμε, έτσι με τρέλα. Καλοκαίρι να έχουμε, αδέρφια, όλοι. Γεια σου Γκόραν. Καλοκαίρι, γεια σου, αδέρφια, γεια σου, γεια σου Γκόραν, γεια. Πάμε παρακάτω. Πιστεύω θα δώσουν και πάλι 1000 διαρκεία σε ανέργους, λέει η Χρύσα. Γεια σου Χρύσα μου, γεια σου, πόσο χάρηκα που ήσουν εκεί μαζί μας στην βράβευση για την αιμοδοσία. Γεια σου Νικόλα Παπαδόπουλε, γεια σου. Η Αχαΐα έχει πολύ πάω να ξέρετε. Πέρα από τον καρδάσι μου, σας είπα, ένας μικρός πρίγιο. Τον φωνάζουν τον ανιψιό πρίγιο στις Ακαδημίες Παναχαϊκής. Παστελώνει συνέχεια, παστελώνει. Και δεν θέλει να τον λέει, μόνο Πρίγιοβιτς, μόνο Πρίγιοβιτς. Γεια σου Νικόλα μου, να τα κατοστείς κοστή υγεία και κούπες. Φιλιά στην οικογένεια, γεια σου Νικόλα. Και εσύ να χαίρεσαι την υπέροχη οικογένειά σου. Όλα καλά, Νανούκα μου, Νανούκα μου, τα λόγια σου. Βάλσαμο, βάλσαμο, δεν έχω τι να πω. Φιλιά και στη Στοκχόλμη. Γεια σου Κούλη, γεια σου πρόεδρε, παντοτινέ, να είσαι γερός. Φιλιά στον, στο Ανόβερο, τι ετοιμάζουν εκεί. Με μεγάλη χαρά και τιμή αποδέχτηκα την πρόσκληση και θα είμαι εκεί στα μέσα του Σεπτέμβρη, 22-23 Σεπτεμβρίου, να παρουσιάσω την εκδήλωση για τα 15 χρόνια ενός εκ των πλέον κορυφαίων, πιο ενεργών, πιο σημαντικών συνδέσμων παγκοσμίως. Το κλαπ ΠΑΟΚ Ανόβερο, θα είμαστε εκεί με Κρομλίδη, θα είμαστε εκεί με Μανολόπουλο, θα είμαστε εκεί να κάνουμε το πάρτι της 20ετίας. Με ανθρώπους που θα έρθουν και από τη Θεσσαλονίκη να τιμηθούν, παλέμαχους. Ετοιμάζει ο Τσίκος μια τεράστια γιορτή. Πολύ ΠΑΟΚ, πολύ Ανόβερο, πολύ Ζουμουσού. Με πολύ αγάπη, πολύ αγάπη. Και αποδέχτηκα την πρόσκληση να πάω με μεγάλη χαρά, φυσικά εννοείται αφιλοκερδός, αυτά δεν χρειάζεται να τα λέμε, να παρουσιάσουμε την εκδήλωση για τα 15 χρόνια του συνδέσμου. Λέω δύο ημερομηνίες σημαντικές. Βάλε κάτι από καρά, Κωστάκι. Έχουμε και Βασίλη θα βάλε. Βάλε και Βασίλη, βάλε ένα Βασίλη, βάλε ένα καρά. Δύο πράγματα να πω. Εσείς που κερδίσατε τις φανέλες Ανόβερο, δηλαδή Βατζίδης Ανέστης, Πλιασάς Χάρης, Μανδάρας Αστέριος και τις Βερμούδες Ανόβερο, Νικολόπουλος Γιώργος, Χαριστός Δημήτρης, όπως και τις φανέλες Λάρνακας, ήρθαν, μου έγραψε χθες η Αγγελική, θα πάω να τις παραλάβω αύριο το απόγευμα από το Ρετούς, Ράπτης Λευθέρης, Μενεξές Δημήτρης, Παμπόρης Αλέξανδρος και Τσιβελεκίδης Γιώργος, θα πάω από εκεί να πάρω τις φανέλες από την Αγγελική και θα έρθετε να τις πάρετε από εδώ, από εδώ. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, στον Παπόρη, καλή εβδομάδα Κωστή, καλή εκπομπή. Κωστή, ευχαριστώ, κέρδισα λαδόκολλο την Παρασκευή, αν θέλεις. Δώσω σε κανέναν άνεργο, να είσαι καλά. Η Ευθυμιάδου Άννα, καλημέρα Κωστή, να τα 1230ωστήσεις. Γεια σου, γεια σου Ευθυμιάδου Άννα. Ο Πολουτζίδης, ο Χαράλαμπος, η Λούβαρη, η Λία. Καλημέρης ο Χρήστος, να είσαι καλά αδερφέ. 2310-287-888. Καλημέρα φίλε μου Κωστή, σε όλο το κρατήριο. Θέλω να πω να ευχαριστήσω σε ένα και τον κύριο Παμπουκίδη για το δώρο, λέει ο Γιώργος. Κέρδισες δώρο τις προάλλες, μπράβο.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η Όλγα Καραγιάννη, τέλεια δώρα. Γεια σου, Ανέστη. Καλημέρα, Κωστή. Χρόνια πολλά. Για χθες από το Σπρόνοβο, κρυονέρι, βάρμε σκληρώσεις. Λοιπόν, έτσι να μας κάνεις να χαμογελάμε, είσαι απίστευτος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 055. Κωστή, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά. Μπιζίν πάνω σε εδώ από Μπόσ. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια την Παρασκευή. Αγόρι μου, αγόρι μου, αγόρι μου. Εκεί να δείτε, είπα. Ουρά οι γυναίκες. Ουρά, τι ψέματα λέω, ψέματα. Γεια σου, Μπιζίν Πάοκ. Φιλιά σε όλους τους Τριβανίσους. Λοιπόν, έλεγα και ημερομηνίες. Τώρα έρχομαι στις γραμμές. Είπαμε 2310-287-888. Μιλάτε εσείς, εμείς ακούμε. Θέλω να σας πω ημερομηνίες κομβικές. 18 Ιουνίου, μεθαύριο δηλαδή. Καθότι σήμερα έχει 11, αλλά είσαι 7 μέρες από τώρα, σε μια εβδομαδούλα. 18 Ιουνίου βγαίνουν τα εισιτήρια διαρκείας. Εκεί είναι η δική μας η στιγμή. Και λέω η δική μας, γιατί όλοι θα πάμε να πάρουμε. Η στιγμή του λαού, η στιγμή να ανταποδώσουμε την αγάπη, να δώσουμε αυτά που μας έδωσε η ομάδα πέρσι, να είμαστε δίπλα της. Να τη σταθούμε, να τη σταθούμε και να αντισταθούμε. Ξεκάθαρα. Και 19 του μηνός, μία μέρα μετά, είναι η κλήρωση που θα βγάλει τον Άγιαξ. Σας το λέω από τώρα, μην έχετε κανένα άγχος. Ξέρετε, στην κλήρωση έχουμε ένα κληρονομικό χάρισμα. Πάμε γραμμές. Καλημέρα σας, εσάς μιλάμε. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Καλή εβδομάδα. Έλα Κολομπάμπου εχώρα. Πολύχρονος, πολύχρωμος, χανιώτης και τα λοιπά. Μου στέλνει Κωστή μήνυμα ένας εχθές από το Τορόντο και μου γράφει, ρε εσύ, Κολομπάμπου λέει χώρα, τι φάση λέει το παρατσούκλι. Τι φάση λέει, γελάμε πάρα πολύ. Είναι λέω από την Κολομβία και τη Ζιμπάμπουε. Αυτό που είναι η Ελλάδα δηλαδή, μια διασταύρωση. Αυτό που την κάναμε, που την κατάσταση στην Ελλάδα, όχι που ήταν, γιατί δεν ήταν ποτέ έτσι. Ποτέ, φίλε. Την κάνανε έτσι όπως έχει γίνει. Έτσι. Την έχουν φτιάξει όλοι αυτοί εδώ οι κοπρίτες που μάλιστα έχουν και το θράσος να καμαρώνουν και για τα επιτεύγματά τους. Δηλαδή, άκουσες τι καλό μας έρχεται τώρα που φεύγουμε από τα μνημόνια. Ναι, ναι, ναι. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα, ναι, ναι, φίλε. Ωραία πράγματα. Μπράβο, εδώ βγήκε και μίλησε ο Γκαρθία, ρε. Βγήκε και μίλησε. Ο Ναρθικάκιας, ο ηθοποιός, βγήκε και μίλησε. Το παιδί μίλησε. Ζει καταρχήν. Είπε όμως για σκουπίδια. Ξέρει αυτό. Το γνώρισε αυτόν. Βέβαια. Μέσα σκουπίδια εκεί που κυλιώσουν, ξέρει από σκουπίδια. Εννοείται, φίλε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Είπαμε όλοι θα το βρουν. Η θεία δίκη είναι θεία μας. Κωστή, επειδή 47 χρονών, φιλέ, το εκατοστήσεις νομίζω ότι είναι μικρή. Οπότε νομίζω θα ήταν καλό το παλιγνωστήσεις. Συνεχόμενες. Όπως έχω την αίσθηση ότι θα έχουμε από εδώ και πέρα όσο παδί του ΠΑΟΚ, όπως είχαν όλοι οι άνδρες, γυναίκες, παιδιά, πιστεύω όσοι παρακολούθησαν χθες το βίντεο για τον τελικό. Συγκλονιστικό, που, παιδιά. Πραγματικά ήταν εξαιρετικό. Συγκλονιστικό. Και αντιλαμβάνεσαι αυτό, νομίζω ότι πρέπει να είναι το πνεύμα, πρέπει όμως και ο οδηγός ότι η ομάδα θα πρέπει του χρόνου, φέτος μάλλον του χρόνου, να μπαίνει σε κάθε παιχνίδι με αυτή την νοοτροπία. Με αυτή την νοοτροπία σε κάθε αγώνα δεν νομίζω ότι υπάρχει πιθανότητα κανένα να κοστεί ούτε μισό βαθμό. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή ενωμένοι έτσι πως ήταν πραγματικά αυτή εδώ η οικογένεια που να βλέπεις ας πούμε το Βαρέλα να κλαίει στα αποδυτήρια επειδή τον ανακήρυξαν MVP στην παίχτες του. Να βλέπεις αυτή τη μορφή των σάκων, όλοι τον έχουν τόσο υποτιμημένο. Για ψυχρό, για ξενέρωτο. Να τραγουδάει τα ξημερώματα ρε φίλε, εντάξει, δηλαδή είναι... Έκλαψε ο Αργυρός φίλε με αυτό. Ναι, ναι. Είναι φοβερό, έχουν καταφέρει και νομίζω ότι είναι μεγάλη η δουλειά του Μάνου και πρέπει να του βγάλουμε τον καπέλο του Λουτσέσκου. Έτσι. Έτσι, παρά τα όσα την Ελίκη άκουσε από όλους μας. Και όχι άδικα, μια ομάδα, όχι, μια άδικα, όχι άδικα, τα άκουσε όταν έπρεπε φίλε. Προφανώς Κωστή, αυτό το πράγμα που δημιουργούσε σε εμάς όταν ήταν στην Ξάνθη, σίγουρα δημιουργεί και τώρα σε όλους τους υπόλοιπους όσο είναι στον ΠΑΟΚ. Γιατί αυτό που αισθάνεται το λέει. Έτσι. Και ξέρεις καμιά φορά όταν λες αυτό που αισθάνεσαι, γίνεσαι αντιπαθής στους άλλους. Έτσι ακριβώς. Είναι κανόνας. Έτσι ακριβώς. Τίποτα, τώρα περιμένουμε όλοι να γίνουν οι κινήσεις για να ενδυναμωθεί η ομάδα περισσότερο για να μπει στην τελική ευθεία και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό. Τα διαρκεία ελπίζω φέτος να μας επιτρέψουν όλοι οι συμμορίτες να δούμε τα παιχνίδια. Οι συμμορίτες όλοι ανεξαρτήτως χρώματος να μας αφήσουμε να δούμε την αγαπημένη μας ομάδα. Αυτό. Εντός και εκτός. Να μην στερηθούμε τη χαρά αυτή 10 αγώνες πέρσι. Ρεκόρ. Καμία άλλη ομάδα, καμία άλλη ομάδα στον κόσμο δεν κατάφερε με 10 αγώνες και κλεισμένο το θυρό να πάρει double. Έτσι, καμία. Έτσι. Πείτε μου μία και να πω μπράβο. Καμία. Και όχι μόνο εντός, και με έναν αγώνα λιγότερο, έτσι.
έναν αγώνα λιγότερο και απαγορεύσεις στους εκτός έδρας αγώνες για τους οπαδούς της παντού. Σωστό, σωστό. Παντού. Τίποτα, συνεχίζουμε Κωστή μου, πολύχρονος και πάλι. Να είσαι καλά αγόρι μου, να είσαι καλά. Πάμε μια τελευταία γραμμή, δύο τελευταίες, μην παίρνετε άλλο για να προλάβουμε να διαβάσουμε και μηνύματα που έχουν έρθει στο Μαραφέτη. Καλημέρα, ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα Κωστή, έλα, ο Βαγγέλης είμαι, ο 760. Γεια σου ρε Βαγγέλη, Βαγγέλης είπες. Βαγγέλης, Βαγγέλης 760. Κάτσε να σε βάλω αγοράκι μου, περίμενε. Για πες Βαγγέλη τι θέλεις, άλλο. Καταρχήν, πολύχρονος. Να σε καλά, να σε καλά. Να είσαι γερός, δυνατός, να μας ξυπνάς, να μας τρελαίνεις. Αγόρι μου. Να σε ακούμε, να φτιαχνόμαστε. Ζουμουτζού, αδερφέ, ζουμουτζού αυτό. Τα υπόλοιπα έρχονται. Όλα θα τα καταφέρουμε. Δεν χρειάζεται να συζητάμε τώρα πλέον, όλη η αγωνιστική ανήκει στο παρελθόν. Αυτό. Τώρα κοιτάμε από σήμερα και μετά. Έτσι. Τώρα να συζητάμε το τι έκανε η ΑΕΚ, το τι έκανε ο Ολυμπιακός, τι έκανε ο Παναθηναϊκός. Περασμένα, ξεχασμένα. Τώρα είναι το ωραίο. Τώρα. Από εδώ και πέρα. Απολαύστε το, απολαύστε το. Έχουμε έτοιμη ομάδα, έτοιμο προπονητή, τρελαμένο πρόεδρο. Κόσμο συσπηρωμένο όσο ποτέ. Θα γίνουν 2-3 κινήσεις αυτές που πρέπει και όλα θα πάνε καλά. Δείτε οι άλλοι πώς από την αρχή φτιάχνουν, γιατί γκρεμίστηκε και η ΑΕΚ σαν χάρτινος πύργος, και δεν χρησιμοποιώ τυχαία τη συγκεκριμένη λέξη, και ο Γαύρος Ολυμπιακός πρέπει να τα αρχίσει όλα από την αρχή. Παραθυναϊκό δεν μιλάμε, αυτοί δίνουν μάχη για την κατηγορία, έτσι. Δεν μιλάω για τους αντίπαλους μας. Εντάξει. Λέον, για πρώτη φορά στα χρονικά αισθάνομαι το πιο ήσυχο καλοκαίρι. Κύμα, το ακούς. Τόσο όμορφα αυτές τις μέρες, δεν έχω ούτε την αγωνία τι θα γίνει με τις μεταγραφές. Έτσι, δεν έχω την αγωνία τι θα γίνει με τον προπονητή. Δεν έχουμε καμία αγωνία. Ακούς, όλα το κύμα. Μπήκαν στο δρόμο τους, στρώσανε και ελπίζω ότι θα στρώσουν και καλύτερα. Άκου το κυματάκι, άκου οπότε, το κυματάκι. Θέλει υπομονή, χαμόγελο, τρέλα και σένα αρχηγό να σε ακολουθούμε. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Πάλι χρόνια σου πολλά. Φιλιά. Να σε καλά. Να σε χαιρόμαστε όλοι όσοι σε ακούμε και να στείλω τα χαιρετίσματά μου σε ένα τρελό παόκι, το κουμπάρο μου, τον Χρήστο, που σε ακούει κάθε μέρα ανελιπώς. Φιλιά! Αυτά. Φιλιά! Άκου το κυματάκι, άκου το! Άστο να παίξει το κύμα. Άστο. Πάμε τελευταία γραμμή, μαέστρο. Last. Θα μας δώσει και τους τυχεροί. Ναι! Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Καλώς την είναι. Είμαι η Νάντια. Γεια σου, Νάντια! 5-18. Ξεμπερδέψαμε με τα τυπικά, πάμε στα άλλα. Λοιπόν, να μην πούμε πολλά σήμερα, να μην τρώω και τον χρόνο μια που τελειώνει. Να ευχηθώ σε σένα τα καλύτερα, υγεία, να χαίρεσαι την οικογένειά σου, ό,τι επιθυμείς, όλες οι ευχές μου στα πόδια σου. Τι να σου πω, νιώθω τόσο αγάπη για σένα που δεν ξέρω πώς να εκφράσω την αγάπη μου. Σου εύχομαι και πάλι χρόνια πολλά, πολύχρονος αγόρι μου, και να είσαι γερός, να μας αρχίζεις τη μέρα μας με κέφι και χαμόγελο. Με συγκινείς, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Φιλάκια και του χρόνου να είσαι γερός. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω λόγια, τι να πω. Δεν έχω. Μαέστρο, δώσε λίγο από το 1 μέχρι το 50, δύο νούμερα. Μπαμπαμ, να δώσω τρίμερο. Το 27 και ένα ακόμα να δώσω τις κρεατούρες. 14, δύσκολα σε βάζω φίλε. Δύσκολα. Σε κούρασα αγοράκι μου. Λεβέντι μου, κασκορσέδες στο βάθος. Σε κούρασα. Άσε να παίξουν τα κομμάτια. Το λοιπόν. Θα σε τρελάνω. Ωρε φίλε. Κλεκτό αγόρι, αγόρι μου. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η φανέλα Λάρνακας, που μπορώ να την πάρω, είπαμε 8.25, θα τις πάρω εγώ αύριο τις φανέλες από την Αγγελική. Και θα έρθείτε από εδώ να τις παραλάβετε, να τις παραλάβετε. Λοιπόν, πάω να κάνω τις κληρώσεις. Τα κρέατα κερδίζει ο Καραπιπέρης Αντώνης σε 121, 6945 σε 121. Κερδίζει τα κρέατα. Θα στείλουμε εμείς το όνομά στο κρεοπωλείο. Μιχάλης, κορυφαίο κρεοπωλείο στην πόλη. Αδερφέ μου Μιχάλη. Πάμε στο τρίμερο. Το τρίμερο κερδίζει ο... Η... Γυναίκα, Λούβαρη Λία, 6932 σε 663. Είναι έξω η Μαριλίζη, είναι δίπλα. Για φωνά. Φώνα, φίλε. Προστακτική. Πάρε λίγο, Λούβαρη Λία, 6932 σε 663. Μαριλίζ μου, γλυκιά μου Μαριλίζ.
Για πάρε λίγο. Κωστή μου, χρόνια σου πολλά να τα εκατοστήσει ο τριαδικός Θεός μας, να σου δίνει δύναμη, υγεία και να ευλογεί εσένα και την οικογένειά σου. Γεια σου, Θανάση Δημητριάδη, να είσαι καλά. Γεια σου, Βασίλη μου, να είσαι γερός. Καλημέρα στον Μάριος Dynamics Man. Καλημέρα στη Ζουμουσοπαρέα, καλή εβδομάδα να έχετε. Κωστή χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, ό,τι επιθυμείς. Να μας κάνεις τη μέρα, όλοι είμαστε μια ασπρόμαυρη οικογένεια, Ζουμουσού. Έτσι είναι, αγόρι μου. Γεια σου, Χρήστο Κολοβέ. Γεια σου, Γιάννη Κανάρη. Έλα, αδερφέ! Καλημέρα. Κοίταξε, Λούβα Ρηλία, ή έχεις πολύ βαριά φωνή. Περίμενε, Λία. Έχει γυναίκα μου δίπλα. Ή έχεις βαριά φωνή, ή είσαι ο σύζυγος. Ο σύζυγος, μόλις συνάρθω στη δουλειά. Αγόρι μου γλυκό. Λοιπόν, κέρδισε, η σύζυγος έστειλε το μήνυμα, εσύ δεν ξέρω, παίρνεις την κυρία σου και πηγαίνετε στο υπέροχο Φιλοξένια, Δευτέρα ως Πέμπτη θα έρθεις από εδώ να πάρεις το βάουτσερ, να κανονίσεις ημερομηνίες και να πας να περάσεις δύο βραδιές καταπληκτικές. Να φύγεις από το άγχος της καθημερινότητας. Να είσαι καλά. Να είσαι πάντα τυχερός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου αδερφέ μου. Να είσαι καλά. Γεια σου, γεια σου φίλε μου, γεια σου φίλε μου. Βαριά φωνή η Λία Λούβαρη, δεν πειράζει. Ο σύζυγος. Γεια σου Δέσποινα Κυριακίδου. Καλημέρα Κωστή, χρόνια πολλά για χθες, ότι επιθυμείς να χαίρεις και να αγαπάς. Καλή εβδομάδα σε όλα τα ζουμουσάκια. Το ντοκιμαντέρ ήταν συναρπαστικό, ήταν ζουμουσού. Γεια σου Κοσμάνάκου. Καλημέρα, χρόνια σου πολλά με υγεία και ευτυχία. Καλημέρα στον Ευαγγέλη τον Πλακίδη. Ζου μου σου σε λέω. Γεια σου Πολ Παυλίδη. Είσαι γερός. Τέλος. Πού έβαλα την οξία. Να δω. Α, καλά την έβαλα. Αγόρι μου. Γεια σου Λάρη Καρακίτσο. Υπέροχα πράγμα. Γεια σου Μανόλο Μανολόπουλε. Η φωτογραφία είναι από το όρος. Είμαστε έξω από το, από το καλυβάκι του Αγίου Παϊσίου. Φίλε, αυτά είναι οδηπορικά. Φάγαμε πόσο τουλούμι βροχή φάγαμε. Θυμάσαι. Αλλά δεν πειράζει φίλε. Αξίζουν αυτά τα πράγματα. Γεια σου Αναπάτσιου. Γεια σου Γιώργο Τζίκα. Καλημέρα. Καλημέρα στο Μανώλη τον Κατρέφτη. Εδώ είμαστε. Ο Ισάκο Αθανασιάδης. Καλημέρα σε όλη τη Ζουμουσού παρέα. Μπορεί να μην επικοινωνώ συχνά μαζί, σπάνια, αλλά είμαι μαζί σας καθημερινά. Γεια σου Κώστα Καλαμπρατζίδη. Γεια σου Παοκάκη. Είσαι πολύ διακόπτης ρε Κωστήλη. Χάσε τη συμπεθέρα, λέμε καλημέρες. Γεια σου Ντινάκη μου. Καλημέρα ξενήτων του Ζατσαρό Ζουμουσού παρεάκι. Χρόνια πολλά Κωστή μας. Κωστή μας να τα εκατοστήσεις. Ο Βαγγέλης ο Παρατσουκίδης. Ευχαριστώ Ντίνα μου. Καλημέρα Ζουμουσάκια, πάω κρελέμε και κάθε πίκρα και με κλάτς κλουτς. Γεια σου Ανδρέα Ζαπουνίδη. Η μελαχρινή που με μπλόκαρε να ξέρει ότι όταν το μετανιώσει θα τη συγχωρέσω. Λέει, γεια σου Ζαπουνίδη Ανδρέα. Εδώ είμαστε. Καλημέρα στο χάρι του Τριανταφύλλο. Γεια σου Μαν Γιού. Γεια σου Χρύσα. Γεια σου Πάνο Τσιάμπα. Συγκίνησε ένα τριχύλα δέος στα συναισθήματα ανάμεικτα για την υπέροχη ταινία που έκανε η ΠΑΕ. Χίλια μπράβο. Γεια σου Νικόλα. Γεια σου Αλτανίκη Νίκο. Αυτά είναι φίλε. Ο Μιχαήλ Αθανασιάδης, όλη μου τη ζωή τρελαμένος, πάω κάρα στο τέλος. Χαμός παιδιά με το ντοκιματέρ, χαμός, ανάρτηση, θα το βρείτε στον τοίχο μας. Ο Πέτρος ο Παπαδόπουλος, τις ωραιότερες ευχές, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλους σας, γεια σου Γιώργο Ζαπίδη, γεια σου Ιωάννα Βαμβακίδου. Καλημέρα στο Μιχάλη τον Μπεκιαρίδη, καλημέρα στον Γιάννη τον Σιμεωνίδη. Γεια σου Γιώργο Ψαρέ. Χρόνια πολλά με υγεία και αγάπη να τα χιλιάδες. Ζουμουσού, Αλτανίξο Νίκος, μπείτε στην ομάδα μας. Έχει βάλει σπάνια φωτογραφία της Τούμπας 1922-23. Να δείτε πώς είναι η Τούμπα. Συγκλονιστική φωτογραφία. Συγκλονιστική φωτογραφία. Γεια σου Γιάννη Γραμματικόπουλα, αδερφέ μου στο Μάνχαϊμ. Φιλιά στα παιδιά στο εξωτερικό. Μπίλι, το μήνυμα που έστειλες είναι τόσο υπέροχο. Δεν μπορώ να το διαβάσω, φίλε. Δεν μπορώ να το διαβάσω. Ο Μπίλι, ο Ντεφ Τζόνσον. Με συγκλώνεις χθες. Πραγματικά. Πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι υπέροχο. Το μήνυμα. Σαν σήμερα ήρθε στον κόσμο ένας μικρούλης που μεγάλωσε μέσα από σπουδαίες αρχές. Τι να πω, φίλε. Άστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Βασίλης Αναστασιάδης, καλημέρα. Η Δέσποινα Αναστασιάδου, χρόνια πολλά. Γεια σου, Δεσποινούλα. Όπως μόνο εσύ ξέρεις. Μου γράφεις, ευχαριστώ. Ο Δημήτρης, ο Κουλιαφής, η Κουλιάβης, δεν ξέρω που πάει ο τόνος. Ο Δημήτρης, ο Μαυρίδης. Γεια σου, Δημήτρη, όλα στα όρθια, αδερφέ μου. Όλα στα όρθια, τάιζε το κοσμάκι. Γεια σου, Λάρη, γεια σου, Αγγελική. Γεια σου, φίλε μου, Χρήστο Κουτσουρά. Η Κουτσούρα, μερικά ονόματα παιδιά, συγχωρέστε με, δεν ξέρω πάει ο τόνος. Δεν ξέρω πάει. Ο Πάνος ο Τσιαμπάς, Κωστή χρονιά σου πολλά, με υγεία, Ζουμουσού λέμε. Καλημέρα σε όλους. Την Άννα τη Βασδέκη που έχει βάλει το μήνυμα για τη Μακεδονία μας. Ο Κοσμάς ο Κοσμίδης, χρονιά πολλά, Ζουμουσού με πολύ τρέλα, Κωστή. Ο Γιώργος ο Πανανός, κολλή. Κωστή, πολύ χρόνο, αδερφέ. Ζουμουσού, παοκάρα, ρε. Δεν προλαβαίνω όλα, παιδιά. Ο Χρήστος ο Κουτσουράς. Χρόνια πολλά, έχεις βγάλει φωτογραφία με το πούλμα του Πάου, αδερφέ μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Όλους σας. Ο Σάββας ο Χολίδης. Χρόνια πολλά, Κωστή ο Σάββας. Τέος του Τγκάρδη. Γεια σου, Νίκο Τεκίδη. Εμβληματική Νίκο Τεκίδη. Εχθές έπρεπε να σου εκεί, φίλε. Σου ανήκει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της αιμοδοσίας. Εχθές.
που κάνει τα χιλιόμετρα τη Γερμανία μόνο για μας. Γεια σου Χαράλαμπε Σαλμπικίδη, γεια σου Βιλαράκη, γεια σου Ιωάννα Βαμβακίδου. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας σε όλους. Ο Γιώργος Σιδεράκης, χρόνια πολλά φίλε και καρντάς 20. Να σε καλά, Βαγγέλη Βυσιώτη. Καλημέρα στον Κώστα τον Αυγουστάτη, χρόνια πολλά, είπε ο κάρα μας ψηλά. Σε όλους σας, όλους σας. Πρέπει να φύγω. Νανούκα μου, Νανούκα μου. Με σένα τελειώ, να σε χαιρόμαστε, να είσαι γερός. Να μας φτιάχνεις τα πρωινά όπως μόνο εσύ ξέρεις, χρόνια πολλά, Κωστή μας. Δεν πρόλαβα να διαβάσω όλα τα μηνύματα, σε ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου. Όλους, όλους. Γεια σου Νίκο Κούκο, γεια σου αδερφέ μου. Γεια σου Μαρία Βου, χρόνια πολλά, Κωστή με υγεία. Σε όλους σας, όλους σας. Την Δέσποινα την Κυριακίδου, τη Γεωργία τη Βοζινίδου, την Κυριακή τη Γεωργίτσαρου, χρόνια πολλά, Κωστή, υγεία και ευτυχία. Στον φίλο μου τον Ζάχο, τον Ταχυδρομίδη, χρόνια πολλά, με υγεία, πολύχρονος. Αυτά, παιδιά, αποχωρώ. Ευχαριστώ πολύ όλους σας. Τα θέλει και εμένα ο οργανισμός σου. Μην ξεχνάτε λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Υπέροχα πράγματα. 16 χρόνια σας ταΐζει. Μόνο υπέροχα πιάτα. 705-750 τη Λιβεριά. Μην ξεχνάτε. Ταυτότητα υγείας ζωής. 2310-655-655. 65 ευρώ το χρόνο. Για το άτομο και έχετε στη Γυρομέντικα τα πάντα. Όλα κούτρα και μαγνητικές και γενικές αίματος και check-up. Και τεστ ΠΑΠ και προστάτη τεστ και τα πάντα όλα. Τέλος οι ουρές, παιδιά. Τέλος. 655-655 τηλεφωνήστε. 65 ευρώ το χρόνο ή 99 μέχρι 4 άτομα. Άρτο ζαχαροπλαστία Νικολαίδης. Νοστιμιές καταπληκτικές. Φανταστικά πράγματα. Θα φάτε εκεί παγωτό με γνήσια υλικά. Καταπληκτικά και στα δύο καταστήματα Καρολί και Δημητρίου 237 και 163 και στο Λαγκαδά απέναντι από τον ΟΕΔ. Και βέβαια για τέντα, τέντα χομ. Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. 35 συναπτά έτη στην τέντα. Αυτός ξέρει. 4:30-0:11. Σας φιλώ γλυκά. Έρχονται τα παιδιά, έρχεται η Τρόικα. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Bye, 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 bye.